Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε, ρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Ραπτό.gr. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Να σηκωνόμαστε, Κωνσταντίνε μου. Τι κρύα αυτά τα τραγούδια. Τι κρύα. Κρύα. Δεν σ' αρέσουν τα τραγούδια. Τι πονάνε και θα πονάνε. Τα ακούτε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Βάλε κάτι καινούριο. Τι καινούριο. Πονάνε και πονάνε. Τι κάνουν, αφού πονάνε, τι να κάνουν. Δεν πονάνε από χθες. Βάλε πάλι πονάνε. Όλοι πονάνε. Τι θες να σου πω ποιο πονάνε. Ολυμπιακοί θες. Αεξίδεσες. Βγήκες από το νοσοκομείο. Ποιος βγήκε από το νοσοκομείο. Είχες να πηδήξεις 10 χρόνια. Εγώ. Πήδηξες στην νοσοκόμα. Ναι. Και πρέπει να το μάθει η γειτονιά. Μάθει. Θα πάρεις το πρωτάθλημα. Α, δεν σ' αρέσει. Πέρσι κάτσε. Τι 10 χρόνια. Πες ποιος πήρε το κύπελο. Φτάνει ρε. Το κύπελο ποιος το πήρε πέρσι. Πήδηξες στην νοσοκόμα και πέρσι. Πέρσι ποιος. Τι έγινε σου λένε τελών ρε. Πέρσι ποιος πήρε το κύπελο. Καλημέρα γλυκό μου αγόρι. Και τι να κάνουμε δηλαδή. Να κλαίμε τώρα. Εμείς θα κλαίμε τώρα πάλι. Χάνουμε πρωτάθλημα. Εμείς θα κλαίμε. Ξέρεις ποιος κέρδισε το μάτσε χθε. Ο Μπίσεσβαρ που τον εξεφώνησε εδώ χθε. Τι όχι. Όχι. Τι όχι, θα με πεις ο Βέρμπουμ που βγήκε έξω. Όχι. Ποιος. Οι γορίλες του Σαβίδη. Ναι. Που δεν έγιναν μανούρες να βγουν τρεις. Και αυτοί το πήραν το μάθημα. Το μάτσι. Οι γορίλες του Σαβίδη. Ο φίλος ο Μπίσεσβαρ το πήρε. Τι γλυκό αγόρι σε κάνει τώρα 3 χρόνια ένα συμβόλαιο. Εννοείται. Με 1,5 εκατομμύριο. Δεν ξέρω με τι θα το κάνει. Χρόνου... Εννοείται ότι θα το κάνει συμβόλαιο. Χρόνου, βέβαια, του χρόνου στη Λεβαδιά. Ναι, γιατί χρόνου... ο 32χρονο Μπίσεσβα λε εσύ τώρα ναι. Ότι δεν μπορεί να παίρνει όλα τα μάτια των συνόρων μόνο του. Κοίταξε να δει. Να παίζει Λιβαδιέ, Τρίπολε, Λαμίε και να τα καθάρει τα μάτια. Η ποδοσφαιρική σου κατάντια ναι. Είναι ο ποιοτικότατο Μπίσεσβα. Ναι. Στα 32 του ναι. Να βάζει κάτω όλα αυτά τα λιμάτα χάφτα. Άμα είμαι εγώ κατάντια, όλοι οι άλλοι που παίζουν τι είναι. Κατάντια. Όχι, αμα αφού είμαι πρώτος και ήτος, εγώ είμαι κατάτια, οι άλλοι τι είναι. Στην Ευρώπη ναι. Είδαμε την κατάτια όλων σας. Στην Ευρώπη ακόμα δεν θέλω... και του Ολυμπιακού ακόμα. Α, θα παίξει τώρα με την... Με ποια θα παίξει, με τη Δυναμό Κιέβου. Θα αποκλειστεί από τη Δυναμό Κιέβου. Δεν ξέρω αν αποκλειστεί ρε Κωνσταντίνε. Ναι, ναι. Ναι, έρχονται τα μηνύματα για τον Μπίσεσβαρ. Πονάνε κουμπαράκι μου λέει, πονάνε γιατί δεν σ' αρέσει. Τι τον Μπίσεσβαρ. Ναι. Τι τον Μπίσεσβαρ. Πληρώνεται 50 νοματέως εκεί πέρα. Τι σε νοιάζει σε ό,τι πιστεύει τι πληρώνω. Για να μην μπορεί να σε βρει. Σε νοιάζει πληρώνω. Άστε, σταμάτα ρε. Ε, τι σταμάτα. Σταμάτα ρε την έπαρση ρε. Α, σταμάτα. Την έπαρση. Ε, όχι, θα αφήσουμε να μας συμφωνήσει. Είμαστε πρώτοι αίτητοι. Θα αφήσουμε να μας συμφωνήσει. Τι μιμή. Σταμάτα ρε με τον Μπίσεσβαρ. Ναι. Τώρα θα πιάσουν τον κόλο του Σαβίδη. Τι σε νοιάζει σε. Κάτσε ρε, περίμενε. Σε νοιάζει κι αυτό. Θα κάνουν κάποια 3 χρόνια τον Μπίσεσβαρ.
συμβόλαιο. Ας το κάνουμε. Μόλις πάει του χρόνου στη Λεβαδιά, πέμπτη αγωνιστική ο Μπίσερ, ναι. Πάρτουν 6 μήνες έξω μαζί με τον Βέρμπλουμ να πληρώνετε τις πατερίτσες. Ναι. Δες εδώ, δες τη σκέφτηκε σήμερα. Για του χρόνου. Μέχρι του χρόνου. Για το χρυσάβι του Κλοντάικ να πούμε. Για το χρυσάβι του Κλοντάικ. Μην είστε κοντόμοι, αλλά και μην είστε μεσόγειοι. Μεσόγειοι. Τι να είμαστε, Σουηδοί, Σκανδιναβοί. Όχι, να είστε κοινικοί. Κοινικοί. Να μην είστε μεσόγειοι. Αφού δεν σ' αρέσει ο κοινισμό. Τι, δεν σ' αρέσει. Να είστε κοινικοί. Ο κοινισμό δεν σ' αρέσει. Όχι να είσαι κοινικό. Εμένα δεν μ' αρέσει ο κοινικό. Ναι, δεν σ' αρέσει. Εμένα δεν μ' αρέσει. Αφού ο Πάκου δεν σ' αρέσει, λε. Κλείνω τηλεόραση, δεν τον παρακολουθώ. Μ' αρέσει να βλέπω τον Ολυμπιακό που χάνει ευκαιρίε. Ε, δεν μου λε. Φυσικά. Α, φυσικά. Φυσικά. Ο ρίζο μου. Ρίζο μου. Δεν σ' αρέσει ο κοινισμό, λε. Είμαι άνθρωπο ποιότητο. Ο κινησμός. Άρα, αφού σ' αρέσει η ποιότητα, σ' αρέσει και ο μπίστευμα. Ναι. Τελείωσε. Μ' αρέσει. Ναι, ναι. Όχι στα γεράματα. Ποια και στα γεράματα, γιατί. Ναι. Δεν βλέπεις καμιά ωραία μιλφάρα και λες τι ωραία είναι αυτή. Γιατί δεν το βάζετε βασικό αφού είναι τόσο πολύ. Γιατί πρέπει να παίξει και ο Πέλκας. Πρέπει να παίξει κι άλλοι. Τι ο Πέλκας να παίξει. Γιατί, μα ο Πέλκας δεν είναι σαν τον πίστευμα ποιοτικό. Είναι άλλη θέση. Γι' αυτό πάω και χθε καταλήγουμε. Καταλήγουμε. Και ωραίο ποδόσφαιρο. Γιατί έβαλε τον πίστευμα στη θέση 10. Εντάξει. Ας τον βάζει και εσύ 10. Οι άλλοι κάνανε την τακτική τους να παίξουν με 3 στόπερ. Εντάξει. Ενώ σε αυτό το παιχνίδι έπρεπε να παίξουν με 4 χαφ. Όταν παίζεις 3 στόπερ, δίνεις τα χαφ του αντιπάλου ζωή. Ωραία. Έπεσε πάνω στο Ζησόπουλο να πούμε ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος είναι ο ποιοτικότερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Του πρωταθλήματος. Του πρωταθλήματος. Με εδώ καταλήγουμε, Κωνσταντίνε. Καταλήγουμε όμως ότι ο ΠΑΟΚ δεν του κάνει συμβόλαιο. Και τον έχω αλλαγή, όχι, θα τον κλείσει και τον Μπίσεσβαρ. Κάνει συμβόλαιο και σωστά δεν του δίνει συμβόλαιο. Ναι. Γιατί θα τον κλείσει τον Μπίσεσβαρ, μην λες ότι έξω σωστά. Στην ποιότητά του ο Μπίσεσβαρ προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ ότι μπορεί να παίξει άλλα 2,5 χρόνια μπάλα. Δεν χρειάζεται 2,5 και 2. Είναι 31 στα 32, ας παίξουν στα 34. Ναι. Ο Ριβάλντο εδώ στα 36 δεν έπαιζε. Αυτοί οι παίχτες, για αυτή εδώ την ψωροκόσμη, το πρωτάθλημα της πλάκας που έχουμε. Ναι. Γιατί είναι της πλάκας, δεν το συζητάμε. Ναι. Πλάκα κάνουν. Πλάκα. Μπορεί να κάνει και σταυροπόδα, πίνει και καφέ και να παίζει και μπάλα. Δεν είναι έτσι. Τι όχι δεν είναι έτσι. Με τον Ζησόπουλο θα παίζει και με τον Λιάγκα και τον. Και τον εδώ, τον. Άρα καταλήγεις ότι το μποκ ελληνικό ποδόσφαιρο, ναι. Στα τουρκικά το είπα. Το μποκ, ναι. Το μποκ, ναι, αγορίνα μου, ναι. Μπορεί να δώσει, ας πούμε, στον Μπίσεσβαρ άλλα 3 χρόνια συμβόλαιο. Εύκολα. Γιατί δεν το κάνει. Εύκολα. Γιατί δεν του τα κάνει. Γιατί πρέπει να κάνουμε και το παζάρ. Τι, να δίνουμε έτσι. Ναι. Πρέπει να κάνει και το παζάρ. Τι είμαστε. Ναι. Να μην κάνει ένα παζάρ. Απαλλάχθηκε και από τον Βέρμπλουμ. Μεγάλη. Περαστικά να πούμε στον Βέρμπλουμ. Όποιο και αν το πάθαινε το ίδιο θα έλεγα. Εγώ χαλάστηκα και στεναχωρέθηκα. Γιατί ουσιαστικά η καριέρα του φτάνει στο τέλο. Έτσι άλλωστε. Γιατί είναι καλύτερα. Ούτω ή άλλω η καριέρα. Είναι 32. Το χτύπημα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάμε 33. Καλύτερα. Καλύτερα λες. Να μην κοροϊδεύαμε τον κόσμο. Να μην κοροϊδεύαμε. Όχι, ο ίδιος ότι έκανε. Να γιατί αυτό, αυτό είναι ένα θέμα προετοιμασίας. Ναι. Δεν έκανε καλή προετοιμασία. Ο Μάγκας λοιπόν σας έπιασε τον πισινό. Ναι. Ήρθε εδώ πέρα 5 μήνες απροπόνητος, 4,5. Αυτό πληρώνει. Ναι. Αυτό πλήρωσε. Καλά να πάθει. Αυτό πλήρωσε ο Βέμπλουμ. Ο οποίος μία ζωή ήταν αθληταράς. Γιατί αθληταράς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήταν. Μπορεί. Αλλά το καλοκαίρι μπορεί αυτό αποφάσισε να τα φορτώσει όλα στον κόκορα. Μπράβο. Και το πλήρωσε. Καλά να πάθει. Γιατί να πάθει καλά άνθρωπος, ρε φίλε. Για να μάθει να μην κοροϊδεύει. Τι να μην κοροϊδεύει τώρα. Όσα, 1,5 εκατομμύριο. 1,1. 1,1. Αυτό είναι το συμβόλαιο του Βέμπλουμ. Μην τον κλες. Φέτος. Του χρόνου παραπάνω. Του χρόνου ανεβαίνει. Για να είμαστε ακριβολόγοι. Του χρόνου παίξει τον Αιγινιακό. Το δώσετε δανεικό εκεί στο Βέρμπλουμ. Το Βέρμπλουμ. Oh. Να το δώσετε. Και τώρα τι έγινε, οι άλλοι χαμός. Πονάνε σήμερα, ασχολούνται με τις κληρώσεις κάτω. Όχι, δεν όχι, όχι, δεν του έκατσε κέντα με καμιά διαιτησία. Τελείωσε κανά... το πρωτάθλημα, πάει με σβηστές μηχανές. Ναι. Τελείωσε. Αυτό δεν είναι καλό για τα ραδιόφωνα. Ναι, αυτό μου έλεγε απ' έξω. Και τα site τα οποία χαίρεσε σαν του χαζού. Εντάξει, να κάνουμε. Έχουμε, αφού είπε, είμαστε νηστικοί. Έχουμε 10 χρόνια να δούμε χαρά. Όταν ήρθαν οι ακροαματικότητες όλων των ραδιοφώνων. Έπεσαν όλα τα ραδιόφωνα. Των αθλητικών. Πήρατε τα τέτοια μας. Εσύ τι πήρες. Και εγώ τα είδα. Να μιλάμε κανονικά, όχι στο αόριστα. Με τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή, με καλή διαιτησία, χωρίς Ολυμπιακό να κάνει και να ράνει. Πουλάνε το φως κάτω τώρα και τα άλλα τα. Πουλάνε κάτω, λες στην Αθήνα. Παίζουμε Ευρώπη μπαλάρα. Να χαίρεσαι σαν το χαζό που πήρε από τον. Τι να κάνω, ρε Κωνσταντίνε, κάτσε μου λες να χαίρεσαι σαν το χαζό. Να μην χαρώ που θα πάρω το πρωτάθλημα. Τι να κάνω, να κλαίω. Τι παλεύω τόσα χρόνια. Πρέπει να κλε. Να κλαίω σαν παιδί. Θα βγω έξω από το στούντιο τώρα σε λίγο και θα αρχίσω να κλαίω. Αρχίζει να κλε. Θα αρχίσω να βάλω Μάρθα Βούρτση και δώσε κλάμα. Με τον Άρη να πούμε να γελάει ο κόσμο. Γιατί γελάει ο κόσμο. Για τη Θεσσαλονίκη μιλάω. Γελάει ο κόσμο. Γιατί είναι μειον 20 από τον Μπάουκ. Όχι, γιατί είναι λοιμό. Γιατί δεν είναι μόνο, φίλε. Ανέβηκε μετά από 2 χρόνια, 4 χρόνια. Άκου τι σου λέω, εντάξει, θα βγει η Ευρώπη, το παλέψουν.
τον πρώτο μήνα τις ακροαματικότητες δίνανε. Θυμάμαι, πήγαιναν μήνα. Καλά. Τους έκασες κι αυτούς. Πρωταθλητής στον FM έλεγε ένας. Πάμε παρακαλώ, θυμάσαι τους ΑΕΚΙΤΖΙΔΕΣ το Σεπτέμβριο. Πάνε κι αυτοί. Τι ακροαματικότητες δίνανε στα ραδιόφωνα. Πού είναι ο ορνηθοκυνηγός, πού είναι. Έπαθε σασμάν, λέει το αυτοκίνητο. Σασμάν και το αυτοκίνητο και αυτός θα πάθει σασμάν. Όλοι μαζί, παρακαλούσα να κάνει γέλα. Πού είναι ο Παόξης που έκλαιγε και φώναζε και είχε το μαχαίρι. Το μαχαίρι στο στόμα και γυναδικεία και τα λοιπά. Αδικεύσανε. Μερέντα, βούτυρο με μαρμελάδα. Και απολαμβάνει μοναξιά της κορυφής. Πού είναι που θα κάνανε μανούρες εκεί να γίνει μάμου γιατί δεν μας δίνουν εισιτήρια πάρτι και τα εισιτήρια. Αντί λες που μόνο αυτά πουλάνε. Τι πουλάνε ρε κουλιάνε. Τι πουλάνε τα βιβλία του Στέλιου Λουκά στο TV 100 πουλάνε. Τι πουλάνε να πούμε. Θέλουμε δηλαδή έτσι, έχουμε μάθει δηλαδή έτσι δεν πουλάει ο πρωταθλητισμός, αυτό λες. Δεν πουλάει πρωταθλητισμό. Ή τουλάχιστον μια κόντρα εδώ στην πόλη. Γιατί και ο Άρης. Στην Ελλάδα. Και αυτό έπαθε. Φούιτ έπαθε. Φούιτ. Ο Άρης. Έπαθε φούιτ ο Άρης. Εγώ είπα θα βγει ένατος. Το είπες εσύ. Εγώ λέω ότι θα βγει η Ευρώπη. Αυτή είναι η κόντρα μας στην αρχή της χρονιάς. Ναι. Προς το παρόν δικαιώνεσαι. Κοίταξε, προς το παρόν. Είναι και ένα σωματείο με κατάλοιπα να πούμε. Εσωστρέφεια κτλ. Μόλις κάνουν και κανένα χι στην Ξάνθη, χάσουν και στην Ξάνθη. Όχι, θα διώξουν τον Παντελίδη. Θα έχει φασαρία εδώ. Πάλι τον Παντελίδη. Ναι, πάλι το διώξουν, αλλαγή στην αλλαγή. Τέσσερις να πούμε. Ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής. Άλλη γελία κατάσταση. Θα πάμε και στο Ρόκα. Σήμερα παίζει κιόλας ο Ηρακλής. Λοιπόν, πάω πέρασε από τη Λιβαδιά χθες. Και με καλή μπάλα. Έπαιξε καλή μπάλα, βέβαια, επειδή εγώ θέλω να τα λέω όλα. Δεν μου αρέσει ένα πράγμα στον Πάο. Τι δεν σ' αρέσει, δεν μου αρέσει ότι δεν σκοτώνει τον αντίπαλο. Τι θα τον κάνει. Το σκοτώσει. Εσύ τι νομίζεις, ο Κόναν ο Βάρβαρος. Βρε Κόναν ο Βάρβαρος, δεν σκοτώνεις τον αντίπαλο. Με το Βέρμπουμ και τον Κάνιες. Ο Βέρμπουμ δεν έπαιζε, ούτε ο Κάνιες έπαιζε όταν έπρεπε να σκοτώσει τον αντίπαλο. Και το Σακόφ θα σκοτώσει τον αντίπαλο. Μια χαρά είναι ο Σακόφ. Καλά, καλά είσαι. Μια χαρά είναι ο Σακόφ. Καλά, καλά είσαι. Ναι, όταν είναι το ΜΑΣ 0-2, κάτω και 0-3 και μετά κάτω την μπάλα. Κάνε και 0-3. Τι πώς, να μην κάνεις λόμπες, να μην κάνεις άσχημα τελειώματα. Ναι. Τώρα έχω και φαντασιόπλο και το πρωί. Ποιο είναι το φαντασιόπλο, ότι δεν σκοτώνεις τη Λιβαδιά, αυτή είναι η φαντασία. Μα τρελάζει, Κωστή. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτή είναι η φαντασία, δεν μπορώ να σκοτώσω τον Λιβαδιακό. Δεν μπορείς. Ναι. Άμα μπορείς να το κάνεις. Α, δεν μπορώ, λες. Εντάξει, έφαγες και ένα γκολ, εντάξει, συμβαίνει. Χτύπησε στην πλάτη του αλλού, θα φας και βέβαια το καλό είναι ότι παρότι δέχεται τον γκολ, δεν απειλείται. Το ίδιο έγινε και με τον Λιβαδιακό, το ίδιο γίνει και με τον Πανετολικό Βασιλικό Καμαρά. Δεν μα κάνουν φάση μετά. Πολύ καλή τετράδα. Στην άμυνα, ιδιαίτερα τα στόπερ και ο τερματοφύλακας. Ναι. Αυτό που μου είπες εχθές πότε πριν 2-3 μέρες ότι ετοιμάζεται να υπογράψει ο Κάλλιο. Ναι, τα είχαμε πει για τον Κρέσπο και τον Βαρέλα. Είναι τελειωμένο αυτό. Βάλτε και τον Πασκαλάκη, τρίτον εκεί τρίτος πέρα. Τρίτος είναι αυτός. Εκεί πέρα και από εκεί και πέρα τους υπόλοιπους. Άρα ο Μπίσεσβα. Και τέταρτος είναι ο Μπίσεσβα. Εντάξει, δεν μας τρελαίνει. Θα τον έχω του χρόνου για να παίρνει από τα παιχνίδια εντός έδρας. Και με Λεβαδιές, με Λαμίες, με αυτά τα μας πρέπει να τα παίρνουμε όλους ο Μπίσεσβα. Μόλις βγάλει μια προετοιμασία του καλοκαίρι ο Μπίσεσβα με αυτόν τον κόλο. Τον είδε στον κόλλο αυτό πως άφησε 2-3 σε εσάς σταματημένες σε μια φάση από τα αριστερά. Σου λέω πάλι τα ίδια. Η καλύτερη ποιότητα στην Ελλάδα την έχει ο Μπίζερ. Να μην τον ανανεώσω. Να τον ανανεώσει με πιο λίγα λεφτά και πιο λίγα χρόνια. Αυτό λέει ο ΠΑΟΚ. Εγώ με τον ΠΑΟΚ είμαι, με την εταιρεία. Γιατί είσαι με τον ΠΑΟΚ, εταιρεία. Εγώ είμαι με τον παίχτη. Ο παίχτης μου δίνει εμένα χαρά. Δεν μου δίνει η εταιρεία να σκάνει τα δικά της. Εγώ με τον παίχτη. Θέλω τους καλούς παίχτες στην ομάδα. Εντάξει, εσύ είσαι βλαχοπαοξής. Ναι, εγώ είμαι βλαχοπαοξής που θέλω τον παίχτη που κάνει διαφορά. Θα ασχοληθώ αν η εταιρεία δώσει 100.000 παραπάνω. Δεν τον πληρώνεις κι εγώ από την τσέπη τώρα. Ναι, δεν τον πληρώνουμε. Τον πληρώνει η άλλη και σου λέει πίσω. Δες το πρώτο σέλιδο εδώ. Δες το πρώτο σέλιδο. Δυναμό, ναι, τίποτα άλλο. Κιχ. Φορντέι θα διαβάζω τα όλα. 300 φύλλα που πουλάνε. Το κατάλαβαν πάντω ότι τελείωσε χθε. Το ξεπέρδεψαν από το μυαλό του. Τελείωσε. Θα έρθουν και τα Γιάννα με τον Πετράκι ένα 0-2-0 τελευταία αγωνιστική. Ξέρω εγώ, καλά, και ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον φίλο τον Κούγια, εντάξει, μια χαρά ένα 0-2-0. Εντάξει, εσύ θα παίξει με τον φίλο τον Μουζενίδη. Το Μουζενίδη, τι, πάλι κόλλησε με τον Ζενίδη. Θα φωνάξει και ο Ολυμπιακός τον φίλο τον Πανιόνιο. Εντάξει, τι θέλει να αρχίσει με του φίλου. Αϊάκ, θα παίξει με τη φίλη τον Απόλο Μήνε, τη φίλη τη Λαμία. Θα στάζουν τα λούκια από το Μακεδονία Παλά, να πούμε. Ναι. Θα πάρετε χρώματα από τον πρόεδρο του Παζιάρενα πριν το μάτι. Εντάξει, τα ίδια κάνουν και αυτοί. Και ο Ολυμπιακός με τον Πανετολικό που έπεσε προχθέ. Ο γιο του Ιωακίμ Χάβου παίζει. Είναι μάνατζερ, αυτά δεν τα λες όμως. Είναι στο τμήμα σκάουτινγκ του Ολυμπιακού. Και τι να κάνουμε, τον πάρετε εσείς. Άμα αυτό δεν έπαιρνε, εγώ θα ξεφώνησε. Έλεγε καλά, πήρατε και αυτόν. Είναι φίλο του Ζαγοράκη ο Χάβος. Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Πώς θα τον πάρουν το γιο του. Α, έτσι μόνο βέβαια στο φιλί. Σωστά, Κωνσταντίνε. Αν τα λέω εγώ σωστά, τι. Σ' άρεσε ο Πάο χθες. Πολύ. Σ' άρεσε. Ήτανε καλός, είχε ρυθμό, είχε. Δεν μπορεί ο Πέλκας να γίνει δεκάρι. Πάλι θα δεύτερο φορ, τα είπαμε. Εδώ συμφωνούμε μαζί. Όταν θα παίξει ο Μπίσεσβαρ στη θέση του με αυτές τις ομάδες. Το είπε ο Μπίσεσβαρ. Τελείωσε. Το είπε ο Μπίσεσβαρ. Ότι μπορεί... παίζω καλύτερα εδώ πέρα. Ουσιαστικά θα του λέω ότι εγώ δεν είμαι. Να δείξει και τα έξτρεμ. Τα έξτρεμ, παρά το γεγονός ότι ο Μπίσεσβαρ είναι ο ποιοτικότερος, τα έξτρεμ έκαναν κάκα εχθές πάλι. Κάκα κάνανε. Κάκα κάνανε. Και ο Άρτα και ο Ζάμπα. Ο Ζάμπα έδωσε ένα assist βέβαια για αυτό τον γκολ του Πρίγιοβιτς, ο οποίος θέλει και αυτός ειδική αναφορά. Ο Πρίγιοβιτς θέλει ειδική αναφορά γιατί ο Πρίγιοβιτς εξελίχθηκε μέσα από τον ΠΑΟΚ.
εξελίχθηκε μέσα από τον Πάοκ. Ο Πριγιώβιτς ήταν ένας κεφαλοσφαιριστής, ένας Γρηγόρης Χαραλαμπίδης της Σερβίας. Και φέτος έχει βάλει γκολ και με την μπάλα στα πόδια. Τα γκολ που βάζει με την μπάλα στα πόδια, από κάθετες, από ιστορίες, έχει αναπτύξει καλύτερη ταχύτητα καταρχήν. Ναι, πολύ σωστό. Σε κάποια φάση βλέπω, είναι ο Πρίγιοβιτς αυτός. Πήρε την μπάλα και έδινε κάθετες. Να αντεπίδες 25 μέτρα, το βλέπω με ταχύτητες μεγάλες. Πάρα πολύ καλά. Παρότι ήταν φορτωμένος και από το Μουντιάλ. Βέβαια δεν έπαιξε εκεί, αλλά δεν έκανε. Ο μονοδιάστατος φορ που πρέπει να το ψάξεις με τη σέντρα και το, πώς το λένε, και το φόρτωμα. Ναι, δεν είναι Ιορδανίδης. Δεν είναι ο Χαραλαμπίδης ακόμα πιο καλό παράδειγμα. Ο Χαραλαμπίδης και με την μπάλα κατά πολύ καλό. Καλό ήταν. Τον αδικούμε τον Γρηγόρη τον Χαραλαμπίδη. Ναι. Και έξω από την περιοχή έβγαινε και πάσες έδινε και χωνότανε. Παρά το 1,95 ήταν μεγάλο σέντερφορ ο Χαραλαμπίδης. Ναι. Εντάξει. Και δεν ήταν και διαφημισμένο πολύ. Δηλαδή τα μίντια τη εποχή ήταν σεμνό, ήταν αυτό, ήταν από τη Δράμα από ένα χωριό. Τι ήταν. Σεμνό παιδί ήταν ο Γρηγόρης ο Χαραλαμπίδης. Και τώρα τι κάνουμε, ρε, πολύ καλό σέντερφορ. Ναι. Τώρα τι κάνουμε, αυτή η καραμέλα ότι ο Ολυμπιακός παίζει καλύτερη μπάλα αλλά είναι στο μείον 10. Στα βάλει ρε φίλε, ναι. Τι να κάνω. Τι παίζει μείον 10, έχει λιγότερα γκολ από τον ΠΑΟΚ, έχει χειρότερη άμυνα από τον ΠΑΟΚ, έχει 4 νίκες λιγότερες από τον ΠΑΟΚ. Πώς θα την καλλιεργήσουμε τώρα, να έχουμε λίγο τζέτζελο εδώ. Θα πάρει στην Ευρώπη αυτή τώρα με την Κιέβο. Ξέρεις πότε παίζει με την Κιέβο. Με τον ΠΑΟΚ. Ανάμεσα σε ΑΚ και ΠΑΟΚ. Αυτά είναι τα καλά της Ευρώπης. Ναι, αυτά, καλά όπως το θέλει καθένας. Καλά της Ευρώπης. Ναι. Χαίρονται αυτοί γιατί. Γιατί το προτάσμα το έχω χαμένο, ναι. Και εσύ χαίρεσαι. Σου λέει θα το ρίξω. Εγώ μόλις είδα την κρίνωση καταχάρηκα. Όχι, και εσύ χαίρεσαι που απεκλείστης. Γιατί μου θέλατε βλακαδερά να πούμε και Ευρώπες να πούμε. Αφού το είπε και ο Λουτσέσκου, είπε λέει δεν ήμασταν έτοιμοι φέτος. Για λόγους που δεν θα εξηγήσω, έλα, δεν μας εξήγησε. Απατεώνας πάλι. Απατεώνας. Πάλι απατεώνας. Σε κάνει χθες να πούμε. Ναι. Πώς το λένε. Φουλάει τρέλα. Γκάλοπ να μας τα πω μετά τα γκάλοπ. Ναι. Έχω κάνει γκάλοπ. Εγώ είδα κάτι που σα ανέβαζαν εκεί, λέει σα γλεντάει που σα βρει το Λουτσέσκου του σκοφή. Έτσι, ναι. Έτσι σε έσαλαν κάτι φιλαράκια εκεί. Γιατί έγραψα κι εγώ κάτω από τα γκάλο χθες σε κάποιο γουλιά. Κάντε, σε γλεντάει όπου σε βρει του Λουτσέσκου το σκουφί. Κάντε τους μέτριους παικταράδες, ναι. Τους μέτριους προπονηταράδες. Αυτούς με παίρνουν πρωτάθλημα. Αυτοί οι μέτροι με παίρνουν πρωτάθλημα αέρα. Ο πρόεδρος θα πει τώρα. Ο πρόεδρος έκανε τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή άλλο επίπεδο. Ούτε ο προπονητής τον έκανε, ούτε ο τεχνικός διευθυντής τον έκανε, ούτε ο κόσμος τον έκανε. Ο πρόεδρος τον έκανε τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει στην Αθήνα και να το σέβονται. Ισχύει αυτό. Τελείωσε. Αυτό ισχύει, αλλά ο πρόεδρος πήρε και καλούς παίχτες. Αν έπαιρνε μέτρους όπως είχε τα προηγούμενα χρόνια και καλούς προπονητές, δεν θα το έπαιρνε πάλι το πρωτάθλημα. Ο πρόεδρος το έκανε. Ξόδεψε ένα κάρο λεφτά. Ξόδεψε, ναι. Τα οποία αν τα ξόδευε ένας που ήξερε μπάλα. Σήμερα θα βλέπαμε τον ΠΑΟΚ και θα τρίβαμε τα ματάκια μας. Ναι. Θα τρίβαμε τα ματάκια μας. Καλά, τι θα έκανε, θα ήταν στις 40 δηλαδή στο φινάλ. Τι άλλο να έκανε. Θα τρίβαμε τα ματάκια μας. Εντάξει. Εγώ λέω, ναι. Εδώ θα είμαστε γιατί και εσύ κάνεις προβλέψεις για μετά. Ότι ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο γύρο θα παίξει και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Μπορεί να παίξει. Θα παίξει και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Όπως έπαιξε και πέρσι και άνοιξε μετά το Γενάρη. Αν το πίσες βαρ, στα χαφ. Ναι. Εντάξει, τραβήξεις και έναν. Αυτά δεν τα κάνει όμως ο Λουτσέσκου. Τι δεν κάνει. Να άλλο. Τραβήξει τρία χαφ, να πάρετε δηλαδή δύο χαφ το. Είναι υποχρεωμένος να πάρει πλέον ο ΠΑΟΚ μετά το. Ναι. Τη ρήξη συνδέσμου με το του με το τεφορμάρισμα του Πέλκα. Μπορεί να βάλει το μπροστά από τα τρία χαφ τον Μπίσεσβαρ και να πετάξει δύο φορ μέσα τον Ακπόμ και τον Πρίγιοβιτς για να δούμε και θέαμα. Ναι. Και με τα εξτρέμ να τα πει ευχαριστούμε πολύ. Είστε για να παίρνετε να πούμε το τσουκαλάκι και να παίρνετε συσίτιο να πούμε. Δεν είστε για να παίρνετε εκατομμύρια εσείς Λιμνίου, Άρντες κτλ. Ο Άρντα δεν σ' άρεσε χθες. Όχι, δεν μ' άρεσε. Γιατί ρε, δεν μ' άρεσε. Καλό ήταν ο Άρντα. Γιατί τώρα δεν σ' άρεσε που ήταν μια χαρά που έχει μπει τακτικά συνοτροπία τη ομάδα και όχι η ομάδα συνοτροπία του Άρντα. Τώρα δεν σ' άρεσε. Στη Λεβαδιά τα δυο σου τα εξτρέμ. Ναι. Θα ήθελα να κάνανε ένα σμέναν, μπουκές και ιστορίες. Πάλι ο ψηλός καθάρισε με άλλα λόγια. Ο ψηλός καθάρισε, βέβαια ο Ζάμπα έδωσε την ασίστ του πάλι. Ρε, τι έχασε Ζάμπα το τετατέτο. Ο Ζάμπα τώρα με αυτή την ταχύτητα, με αυτή την τέχνη και ο Γουάρτα στα ένα σμέναν τώρα έπρεπε. Έπρεπε να χορεύουν, λες. Έπρεπε να είναι δαντέλες. Έπρεπε να χορεύουν. Πρέπει να κάνουμε και την κριτική μας. Δεν είναι μόνο καλά, ναι. Άρα λοιπόν για να δούμε θέαμα, ναι. Θα αγοράζει σκαφ. Δύο. Του βάζει εκεί. Δεν θα αλλάξει όλη την ομάδα. Δεν την αλλάζει ομάδα. Θε θέαμα. Δεν με νοιάζει εμένα. Όχι, θέλω ουσία. Ουσία. Θέλω ουσία, θέλω σοβαρές εμφανίσεις και μετά όταν παίρνω το μάτς να βάλω και το θέμα. Πάρ' τον Μπέλκα 9 ροδεκάρι τότε, ναι. Και τα λοιπά. Τελεποριόμαστε με τα χαφ και να βγαίνουν οι μπακ επάνω και να παθαίνουν θλάσεις. Δεν μου λες, ναι. Ο Πρίγιοβιτς είναι ο καλύτερος σέντερφορ που έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ μετά τον, μαζί με τον Δημόπουλο, τον Κουερίνο και τον Κωστίκο. Κοίταξε, ο Δημόπουλος. Μία χρονιά τα έκανε. Ήταν εξτρεμοφόρ. Ναι. Ο Δημόπουλος είχε την ευλογία να παίζει και δεύτερο φορ και φορ μόνος του μπροστά και εξτρέμ. Είχε και άλλα στοιχεία ο Δημόπουλος. Για μένα ο Δημόπουλος είναι ο πιο καλός σέντερ φορ που έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ.
Ακούς. Είπες στον Κιμπόκο, είχατε μαρμίτα, τι είχατε. Ναι, βέβαια, πάντα. Να έχει απαιτήσει από τον ΠΑΟΚ, έτσι τον είπες. Ναι. Είπες στον Κιμπόκο, από Κιμπόκο να έχεις απαιτήσει τον ΠΑΟΚ. Κλαίνε εδώ όλοι. Και τι είπε ο Κιμπόκο. Τι σε είπε. Τι είναι αυτό. Για κάνε λίγο Κιμπόκο πριν πάμε στο break. Κάνε λίγο Κιμπόκο. Η λαμογιά, κάνε λίγο Κιμπόκο, ναι. Ναι. Η λαμογιά του Έλληνα, ναι, δεν διορθώνεται. Ναι. Είναι ο Μαλάτος εκεί που προσπαθεί εκεί να βγει με την Λάος, πώς το λένε, του Καρατζαφέρη. Ναι, 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 ναι. Να βγει βουλευτής. Ναι. Και έρχεται εκεί σε αυτά για να παίρνει φήμη. Λοιπόν, τελειώνοντας την εκπομπή, λέει ο Αλέξανδρος Αυτικό στο Μαλάτο. Ναι. Και Μαλάτο, ναι, να βγείτε βουλευτής τώρα, εγώ που είμαι αμαία, παίρνω 313, να τα κάνω 400. Ναι. Να τόσο Έλληνας λέω. Εντάξει, αυτοί είμαστε, ναι, βέβαια. Και πετάει το Κιμπόκο. Και εγώ είμαι αμαία. Και το παίρνετε, τα πάρω. Και εγώ μόνο αυτό τα πάρει. Πουτόγραφε. Πουτόγραφε. Πουτόγραφε δεν είπε. Θα πάρει μια πουτόγραφε. Εσύ τον είπε. Θα πετώ και εγώ αμαία είμαι. Λέω ρε παιδιά, και εγώ αμαία. Και όλοι. Α, πάρουμε όλοι. Αμαία. Και εγώ αμαία είμαι. Πάρουμε ένα τετρακουσαράκι. Α, εμένα δεν με δίνουν τίποτα, λέω. Τίποτα. Εσείς παίρνετε κάτι. Α, το Κιμπόκο. Εγώ που είμαι αμαία να μην πάρω κάτι. Α, το Κιμποκούλι μα. Δηλαδή το λαμόγιο Έλληνα. Εντάξει, αυτή. Έτσι μάθαμε, Κωνσταντίνε. 25 χρόνια η πασοκύλα δεν φεύγει. Κύριε Απλάδα, θα βγείτε βουλευτή, θα με αυξήσετε. Στη Σμαράδα τα λέει για να καταλάβετε τώρα, έτσι, γιατί τα ξαναείπε. Ναι. Λέει και έλα, δεν είναι ραδιοφωνικό αυτό. Εγώ είμαι αμαία, λέει. Δεν θα πάρω κι εγώ. Ναι. Δεν σε βλέπει ο κόσμο ότι μιλά στη Σμαράδα. Ναι, ναι, πώ, ο κόσμο μα ακούει. Λοιπόν. Κοίταξε, έτσι. Ο Κιμπόκο είναι η ατραξιόν της, του λαϊκού διασυρίου. Απίθανος. Είναι τον λατρεύω τον Κιμπόκο, είναι εξαιρετικός. Αύριο έχουμε και θα φύγει τώρα από εδώ γιατί κάθε Τετάρτη έχουμε. Όχι. Τι? 21 του μηνός λέει, έχετε λέει πάρτι. Μάζοξη, μάζοξη, ναι, ναι, μάζοξη. Έχει λέει φάει τζάμπα. Ποιον φοβάται εδώ πέρα. Ποιον φοβάται. Τα είναι το τράτος. Τον Μπαζούλη φοβάται. Φοβάται. Λοθάει και αυτός. Το βρομπόκερο. Δεν με αφήνει να φάω το βρομπόκερο. Λοιπόν, πριν πάμε στην Σμαράγδα Μπασάκου για το πρώτο δελτίο, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε ότι αν θέλετε δώρα, θέλετε πολλά και μεγάλα και απίθανα δώρα, τότε κατεβάσετε το My Free to Go. Με το My Free to Go, φίλες και φίλοι, συγκεντρώνετε flames με ό,τι και αν κάνετε και τα ξαγερώνετε μέσα από το ανανεωμένο My Free to Go app για να διεκδικήσετε απίθανα δώρα. Αυτό το μήνα κυνηγάτε Fiat 500 για ένα ταξίδι στον προορισμό που εσείς θέλετε. Το κυνήγι των Flames όμως δεν σταματά εδώ και κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα μπορείτε να ανακαλύψετε νέα δώρα μέσα από το My Free to Go, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Ναι, αλλά δώσαμε πίσω το χθες σκόρερ, Κωνσταντίνε μου. Ό,τι πιάνεις γίνεται χρυσό, να ξέρεις. Ό,τι πιάνεις. Και το βέρμπρο που τον έπιασε. Αυτό θέλω να πω. Ό,τι πιάνεις, ναι, το ρημάζεις ή το κάνεις χρυσό. Είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα. Έχεις ένα vibe ασύλληπτο. Τον Ελευθερόπουλο δεν τον έπιασε. Το καθάρισες. Τον καθάρισες. Το βέρμπρο από την αρχή του καλοκαιριού ήταν τελειωμένο, θα τον κάνεις. Το θελησίσαι, ναι, δεν το καθάρισα προχθές. Του Άρη του προπονητή. Ναι. Του Άρη του προπονητή έχουμε και του Άρη του προπονητή. Δεν το ρίμαξε το. Πώς κάνει λίγο Άρη. Φακόλτη. Να, αυτό. Ναι. Εντάξει. Αυτό έχει πάει στην Ισπανία, δεν έχει σταυρώσει νίκη. Τι να σταυρώσει, ρε. Από κουτουλίδι σε κουτουλίδι. Με παιχταράδες μέσα τώρα, έτσι. Πρέπει να βρει ένα τάφο να μπει μέσα μόνο του. Να μπει μέσα, λες. Ναι. Να τελειώνει, να ξεπερδεύει. Είναι ποδοσφαιρικά, έτσι. Γιατί ο άνθρωπο είναι 65 χρόνο. Νέο είναι ακόμα, ρε. Φιλέγει να ζήσει. Νέο είναι 65. Παρακαλώ. Τι να ζήσει μετά τα 65. Λοιπόν, τώρα θα πάμε και να μου πεις και μετά τα 65 να σχολιάσουμε και άλλα πράγματα. Τι μετά τα 65, για να κάνει σεξ θέλει χάπι. Δεν θα κάνει σεξ. Για να φάει θέλει χάπι. Πώς χαλάει αυτή η ιστορία, ρε φίλε. Και εγώ ακόμα δεν μπορώ να το έχω συνειδητοποιήσει. Για να κοιμηθεί θέλει χάπι. Ναι, γιατί γινόμαστε έτσι, ρε φίλε. Έτσι είμαστε. Και εγώ δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Νομίζω ότι είμαι εφηβάκος είμαι. Τρώω, πίνω, κάνω, ράνω. Άμα αρχίσει, ρε φίλε. Ναι. Πάλι κόκκινε. Ένα σε άμα αρχίσει το χάπι. Ναι, τελείωσε, τελείωσε. Και το μπλε το χάπι, άμα αρχίσει, ναι, το χάπι, πάει, ναι, τελείωσε. Λοιπόν, ο Ζαχαράτος ο Τάκης είναι εδώ. Από τις 7 του Δεκεμβρίου. Και ο Ζαχαράτος. Μα έχεις και ζάχαρο και, ναι, όχι, Ζαχαράτος. Χάπι για το ζάχαρο, χάπι για το σεξ, ναι, χάπι για τον ύπνο. Για το φαγητό, πάνε όλες οι απολαύσεις. Πάνε οι απολαύσεις. Θα πάμε να δούμε Τάκη Ζαχαράτο. Να γελάσουμε. Τα χάπια μετράς τις τρασαμινάδες σου, να πούμε. Θα πάμε να δούμε Ζαχαράτο να γελάσουμε, γιατί ο άνθρωπος είναι πραγματικό showman. Είναι στο θέατρο Βεργίνα από την αρχή του Δεκέμβρη, από τις 7 του Δεκέμβρη. Μιλάμε για υπερπαραγωγή με πλούσια σκηνικά,
πολλούς χορευτές. Όσοι ενδιαφέρεστε θα βρείτε εισιτήριο στο καζίνο, στα κατασύμματα public και στο ticketservices.gr. Οι παραστάσεις θα παίζουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Και τώρα που δεν έχουμε κακή εμφάνιση, τώρα που δεν έχουμε διαιτησία να ευνοεί τον ΠΑΟΚ, πάει. Δεν έχουμε κλάμα, δεν έχουμε τζέτζελο, δεν πουλάει λες. Ασχολούσε με εκείνη την άσχημη μούρα την Νοτοπούλου. Νοτοπούλου. Ναι. Κάτσε, μην τη βγάλουμε εδώ δήμαρχο κιόλας, έχουμε κι άλλα. Γιατί να μην τη βγάλουμε. Με Νοτοπούλου, τι, θα πει έχουμε βγάλει και έχουμε βγάλει. Αν μην βγάλουμε και. Ποιοι είναι αντίπαλοι τη Νοτοπούλου. Ο Ταχιάος λέει, ένα εδώ ο φίλος μου Βαραγιάννης. Ο Ταχιάος ήταν πεθαμένος. Και ορφανός. Ο Ταχιάος είναι σε κάτι τύπου που λείπουν 20 χρόνια. Ο Πάκο Ερέρα των δημάρχων είναι. Που εμφανίστηκε. Τον ξεθάψαν. Ποιο Ταχιάος. Ποιο Ταχιάος. Έχουμε και ορφανό. Θα περπατήσω Ταχιάος αυτή τη στιγμή. Ναι. Κανένας δεν το ξέρει. Μέχρι το. Κανένας, κανένας. Δεν ξέρει κανένας το Ταχιάο. Ούτε κανένας δεν το ξέρει. Πάμε παρακάτω. Ποιος άλλος είναι. Ορφανός. Ο ορφανός έχει 150 κιλά έχει γίνει από το φαΐ. Το κάνουμε λίγο δίαιτα. Αυτό βελτιώνεται. Είναι και σε ένα κόμμα ανέραστον να πούμε. Νέα Δημοκρατία. Ναι, δεν πουλάει πλέον η. Ανέραστο. Ανέραστο. Ναι, 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 ναι. Ποιος άλλος είναι. Άλλαξαν το σήμα και στην Νέα Δημοκρατία. Τι να αλλάξουνε. Ναι. Αφημία αλλάξανε όπως και το Πασό και ναι. Φάγαν τα λεφτά σουβλάκι και σουτζουκάκια και τους κάνουν σαν τον Ηρακλή και τον Άρη. Ναι, ο αφημί να πούμε. Μάστα. Ναι. Άρα δεν πουλάει ούτε και το θέμα του Δημάρχου Σόδου Πόλεμου, ούτε του άλλου. Δεν μα νοιάζει ποιον βγάζει. Χίλιες φορές την Νοτοπούλου ναι. Παρά τον Ορφανό και την. Ποιους είχαμε τα τελευταία. Είχαμε Βουτάρη, είχαμε Κοσμόπουλο, είχαμε Παπαγεωργίου. Είχαμε τον Παπαγεωργόπουλο. Παπαγεωργόπουλο, ναι. Μα βγήκε μακριχέρισε. Ναι. Είχαμε τον Κοσμόπουλο, μίλησε 12 χρονών, έκανε. Μη, ο άνθρωπο είναι εκλειπών, άσου, ναι. Εκλειπών. Ναι. Ούτω ή άλλω εκλειπών ήταν. Ναι. Κάνανε χαλβά στο σπίτι. Μπουτάρι. Έφερε τα παρέιτε εδώ. Έκανε απεξάρτηση αλκοολισμού, να πούμε. Ήταν έτσι. Τον είχα βάλει το λόγο. Είστε παντελώ ανόητο. Για σένα το είπε. Άσε ρε, πάρε τον λόγο κι εσύ. Νάτο, ο δήμαρχό μα. Να τόσο δήμαρχος. Αλλά τον αποθεώνουμε γιατί δεν κλέβει. Ναι, τον αποθεώνουμε. Δεν κλέβει, για τα αυτονόητα αλλά δηλαδή. Δεν ξέρουμε αν έκανε υπερτιμολογήσεις. Ναι, αυτά δεν τα ξέρουμε. Αυτό ναι. Δεν μας ναι, 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 ναι. Έκανε κάτι δρόμους, κάτι δεν θα έβγαλε λες. Καλά ναι, θα έκανε. Ναι, ναι, εγώ θα ναι. Το έκανα. Άρα ποιο να βγάλουμε δήμαρχο ρε Κωνσταντίνε. Να τώρα μια που το γυρίσαμε γιατί λες ότι ο ΠΑΟΚ όταν κερδίζει και δεν έχει κλάμα δεν πουλάει. Βάλτε το Ζαγοράκι. Ο Ζαγοράκη. Θα τον βγάλετε. Πάει, αλλά ο Ζαγοράκη κονομάει πιο πολλά από την Ευρωβουλή. Ζαγοράκη είναι Ευρωβουλή, φίλε. Μια χαρά στην Πούδρα, έμαθε και τα κοιτάξτε. Βάλτε τον Ψωμιάδη. Ποιο Ψωμιάδη. Τον Παναγιώτη. Τον Παναγιώτη, τον Ψωμιάδη. Βάλτε γιατί. Περιφερειάρχη ήταν να τον κάνουμε και δήμαρχο. Έχει εμπειρία. Έχει εμπειρία, βέβαια. Σαν παίκτη να πούμε. Βγάλτε, νιώθει, τώρα. Νιώθει. Μπορεί να παίξει μπαλίτσα. Βγάλτε τον Παπαζαφυρίου. Παπαζαφυρίου. Αλλά... Όλοι πρέπει να είναι από παπά και να. Παπαζαφυρίου, Παπαγεργόπουλο. Παπά. Παπά να τον πουλάμε τον παπά. Κοίτα να δει τι πράγμα, ποιο είναι το κριτήριο εδώ στην πόλη μα. Την κούκλα μας στη Θεσσαλονίκη μας. Και ο δήμαρχος τι κάνει. Τι κάνει. Τσουτσέκι είναι να πούμε. Ναι. Ο οποίος ό,τι κάθε στο γραφείο, ό,τι του λέει διοίκηση και κεντρική διοίκηση. Άμα τον κολλήσει, πολύ θα πει η κεντρική εξουσία δεν με δίνει φράγκο. Ναι, ναι. Ναι. Και τι κάνει ο δήμαρχος. Τι κάνει δηλαδή. Δεν κλέβει. Ο δικός μας ο δήμαρχος έκανε και κάτι καλό. Άνοιξε τις αγορές, άνοιξε. Ο Μπουτάρης. Τον τουρισμό, ναι. Ήταν τουρκαλάδες εδώ. Ο Μπουτάρης, δύο-τρία θέματα είναι που μας χάλασε πολύ. Ο Μπουτάρης, βέβαια, μπορεί κάποιος να πει, ναι. Είναι κουφάλα, γιατί άνοιξε τα σύνορα στους Τούρκους εδώ να είναι πολίτες και τα λοιπά. Τουρισμό, πήραν τα σπίτια εκεί στην Εγλατία. Ναι, ξέρω. Θα τα πήραν τα σπίτια ναι. Οι Τουρκαλάδες εκεί από το σπίτι. Δύο-τρεις θα πήραν σπίτια. Οι Τουρκαλάδες οι Έλληνες τα φάγαν στα φρουτάκια να πούμε τα λεφτά. Πήραν τα σπίτια οι Τούρκοι και οι Εβραίοι και οι Σκοπιανοί. Και χωρίς πόλεμο χάσανε την πόλη. Μάλιστα. Οι Χαλκιδικοί πουλήσαν τα σπίτια στους Ρώσους. Δεν χρειάστηκε να γίνει πόλεμος δηλαδή για να χάσουμε τα σπίτια μας. Για να μπούμε στα σπίτια μας. Δηλαδή αυτό θα γίνει πόλεμος, θα μας πάρουν τα σπίτια. Χρειαζόταν οι ηλίθιοι να γίνει πόλεμος για να μας πάρουν τα σπίτια. Τα πήραν ούτως άλλως λες. Τα αγοράσαν. Πρώτα κάναμε σίτι. Ναι. Να δεις πώς. Καλά, και οι Ρώσοι έχουν πάρει όλη τη Χαλκιδική, άμα θες το πάμε έτσι. Και έχουν πάρει και τη μισή Πορτογαλία, μα πας κάτω Αλγκάβρε, τέτοιο, όλοι οι Ρώσοι. Χρειάστηκε να γίνει πόλεμος για να πάρουν οι Ρώσοι τη Χαλκιδική. Όχι. Ε? Λεφτά χρειάζονται. Χρειάστηκε πόλεμος για να πάρουν οι Τούρκοι τα σπίτια στο κέντρο. Καλά, τώρα αυτό είναι τραβηγμένο. Εγώ ρώτησα τον δικό μου το φίλο μου το Μεσίτη, όπως ρώτησε και εσύ. Λέω τι έγινε, μα γιατί έχω τον κουμπαράκι. Μου λέει μπορεί να πήραν κανένα δύο σπίτια, εντάξει, οκ. Ο Μεσίτης ο δικό σου. Τοπ. Τοπ. Όταν λέω τοπ, τοπ. Κυριολεκτικά τοπ. Νοικιάζει σε δεδροποταμίτη. Όχι, κανονικά είναι τοπ. Μπορεί να πήραν δύο τρεις όπως πήραν και Σέρβοι. Και Σέρβοι θα πήραν. Σέρβοι. Ναι. Εβραίοι. Και Τουρκαλάδες. Εντάξει, είμαστε φιλέτο. Τι να πάμε να πάρουμε εμείς σπίτι ναι, άλλος... στο Μαυροβούνιο και στα Σκόπια, να κάνουμε τι εκεί. Ναι, ρε φιλέ, ναι. Άλλος εδώ είναι ο πολιτισμός λόγω, των Βαλκανίων. Λέει, μην πουλάτε σπίτι σε γείτονα.
Ναι, έτσι λέει ο Ποκολόπου. Λέει ο Ποκολόπου, ο οποίος είναι στην Κεντρική Αφρική, μεγάλος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ της Αφρικής. Α, ναι! Εκείνα τα χρόνια. Τσιπραϊκός. Τσιπραϊκός μαύρος. Μαύρος. Ναι, θα... δεν του το είχα του Ποκολόπου. Τι να ήταν ο Ποκολόπου. Δεν ξέρω. Ο Δημοκράτης να ήταν. Μπορεί να ήταν. Χρυσαυγίτης μπορεί να ήταν. Τι λες μόνο τώρα. Σοβαρά μου, Τσίπρας θα είναι βέβαια. Πάμε λίγο μηνύματα. Καλημέρα παιδιά, λέει. Έχει κρύο στην κορυφή. Πε στον Κωστή, ευχαριστώ για το Anytime Business Bar. Ναι, το δώσαμε χθες. Ναι. Το δώσαμε. Το είπαμε. Εσύ ξεφώνεις. Εγώ λέω παίξε το, τελειώσαμε. Έδωσες και τραυματισμό Βέρμπουν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχεις δώσει πολλούς τραυματισμούς. Γενικότερα τους έχεις. Και τη Ερήνια έδωσε τραυματισμό. Έχεις δώσει πολύ. Μάνταλο έχεις δώσει. Τους χασμένους τους μυρίζεσαι. 100 χιλιόμετρα. Τους μυρίζεσαι. Ναι. Μόλις δω το κορδόνι αρχίζει το δέντρο. Ρε μπαλαδόφατσα είσαι. Ένα πράγμα μόνο δεν κάνεις καλά. Ένα. Άμα δεν συμπαθήσεις κάποιον, να τον βάζεις κατευθείαν στους κακούς. Ποιον δεν συμπαθώ άδικα. Τον πείσες βαρχθές. Δεν συμπαθώ τον πείσες. Αφού μου τον είπες φακλάνα, τι τον είπες πάλι. Κάτσε, ναι. Εγώ τη ζωή τη βλέπω όπως είναι. Ναι. Λέω. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο παικταράς από τον Μπίσεσβαρ, αλλά δεν μπορεί να στρίψει, είναι φακλάνα. Ναι, αλλά λοιπόν, στρίβει όμως. Που σημαίνει ότι τρία χρόνια που θέλει συμβόλαιο ή δύο και δυόμιση χρόνια είναι πολλά. Δύο θέλει. Δύο θέλει. Δύο, πολλά τα θέλει, ναι. Ένα. Εγώ σου ξαναλέω ένα άλλο παράδειγμα. Ο Ριβάλντο στα 36 ήταν εδώ και έκανε πλάκα. Αν είναι αθλητής και γυμνάζεται, πλάκα θα κάνει αυτό το πράγμα. Πόσα ποτά αλκοόλ πίνει στην Μπίσεσβαρ. Α, παίζε πώ έπαιζε χθε και δεν με πειράζει. Χθε ένα φίλο μου ήταν πάλι έξω με τον Ουάρντα. Πρόλαβε, ο Άρντα ήρθε από Λιβαδιά. Όχι, όχι, πριν. Α, πριν. Τα ντερά του πήραν πάλι. Ναι. Άστα, ναι. Τώρα πάμε παρακάτω. Α, καλημέρα, παιδιά. Ποιο άλλο κάνει κρύο. Ο Σκουφάν Κασκουλέσκου χρειάζεστε όλοι σας. Λέει, σας γλεντάει ο Ρουμάνος. Ο Ρουμάνος, ο οποίος θες στη συνέντευξη τύπου, τώρα μια που δίνει ασύ ο φίλος. Είστε στο άλογα πάνω, βέβαια. Είναι πάνω στο άλογο και λέει, τι λέει, έχουμε κρίση. Λέει, we fuck it. What else we can do with Pauk. Είμαστε 13-1-0. Τι θέλετε, ποια κρίση. Ξεφτυλίστηκε, ναι. Χαραγκιόζη, ναι. Στα προκριματικά του UEFA. Ναι. Και έκανε πρωτάθλημα του ζήτησαν να πάρει. Εντάξει. Αυτό έκανε, του ζήτησαν. Ναι. Έκανε στον ΠΑΟΚ ρόμπα και ευτυχώς κάνανε φιλές φλαχνία οι αντίπαλοι. Και δεν σε βάλανε 8 γκολ ο ένας εδώ μέσα η Μπενφίκα. Ναι. Και άλλα 4 σε βάλει η Τσέλσι. Πες ένα ευχαριστώ που μηταρά να πούμε καψωμίτη. Ασχημάντρα να πούμε, Ρουμάνε. Ό,τι και να λέτε, λέει ο Λουτσέσκου, λες πάει όλα τα ρεκόρ. Ένα δεξιμπακ και ένα. Α, το άλλο το οποίο εγώ θέλω, γιατί είπαμε στις νίκες πρέπει να κάνουμε την κριτική. Ναι. Υπάρχει θέμα με το μάτος, έτσι είναι ξεκάθαρο. Έτσι. Τώρα το είδες εσύ. Όχι, εδώ. Όχι, αλλά το συνεχίζει. Με το χέρι πάλι. Τι το είχε χέρι. Κόψει. Ναι. Το είχε κόψει. Δεν γίνεται ρε σημάτος σε κάθε μάτς να κάνουμε το σταυρό μας, μην τυχόν ρίξει αγωνιά και αποβληθεί. Τώρα το λες γιατί έφαγε την κάρτα. Μα το είχε κόψει για κάνα δίμηνο το είχε σταματήσει. Από τον Νοέμβριο και μετά το έκανε και στο Λονδίνο. Μεγάλη εύνοια έχει φάει ο Πάοκ με το μάτος. Με το μάτος, ναι. Το ξέρουν πλέον όμως. Κατευθείαν του ρίγουν την κάρτα. Μεγάλη εύνοια. Στον τελικό κυπέλου. Ήρθε 2,5 μέτρα goal offside και αποβολή του μπάτου στο δεύτερο λεπτό. Δεν ήταν 2,5 μέτρα offside. Ήταν 3,5. Ήτανε σύμφωνα με την αθηναϊκή λογική πάνω στο ανέβασμα και το κατέβασμα του αμυντικού. Έτσι είπανε σε όλο η διαφάση. Εγώ ό,τι λένε λέω. Δεν κάνω εκπτώσεις. Ήταν στο ανέβασμα και στο κατέβασμα. Ναι, φυσικά ανάμεσα δύο κόσμους είμαστε. Δεν το έχεις καταλάβει ότι είμαστε ανάμεσα δύο κόσμους. Αυτό με δεν το έχεις καταλάβει ότι είμαστε αυτό με το μάτος, ναι. Όταν θα φύγει από την Ελλάδα. Ναι. Δεν θα φύγει. Όταν θα φύγει από την Ελλάδα, από το ποδόσφαιρο, να πάει στο σύνδεσμο Ελλήνων Διαιτητών και να αφήσει ένα μεγάλο ποσό, να πούμε, υπέρ ανέγερσης καινούργιων γραφείων. Έπρεπε να είναι στα τρία μας το ένα έξω, ρε. Σαν τον Πέπε, στην Μπεσίκτας, ξέρεις τι έκανε ο Πέπε. Τι έκανε ο Πέπε. Τι έκανε ο Πέπε. Έσβησε το συμβόλαιό του, είπε φεύγω, οκ, okay, αλλά τα λεφτά που με χρωστάτε θα τα δώσετε σε όλους που εργάζονται εδώ πέρα στα γραφεία, ξέρω εγώ, στο χορτάρι, στους φυσικοταπαιτές, Πορτογάλος, ναι. Γιατί να πλήρωτε εδώ και πολύ καιρό. Ποιος Έλληνας καθήκη Ρουφιάνος θα το έκανε αυτό το πράγμα. Ναι. Έλληνας. Έλληνας. Ένας Έλληνας. Βέβαια ο Πέπε έχει μαζέψει τα λεφτά της ζωής του, έτσι, Ρεάλ Μαδρίτης τόσα χρόνια. Έναν Έλληνα. Έχουν παίκτη. Τρομερή κουλτούρα οι Πορτογάλοι. Εγώ σου είπα, τους αγαπάω τους Πορτογάλους. Πες μου έναν Έλληνα, παίκτη, προπονητή. Έμπορο, δύσκολα. Δύσκολα. Έμπορο και τα λοιπά. Θα το έκανα. Δύσκολα. Και τώρα μιλάμε για τον Πέπε, ο οποίος στο χορτάρι δείχνει ότι είναι σκάτω χαρακτήρας. Έτσι, να το πούμε έτσι. Δεν είναι καλό. Δεν είναι καλός. Χτυπά εκτός φάσης, κοτσάει. Ένα Έλληνα, ένα παλιό χαρακτήρα Έλληνα θα το έκανε αυτό. Ναι. Ναι, δεν μιλά. Ναι. Εδώ τώρα έχουμε τέτοιο. Λέει, πες μου, λέει τον Πάστορα δίπλα σου. Δεν του αρέσει. Εσύ ο Πάστορας ποδοσφαίρου. Πάστορας. Ναι. Που δεν του αρέσει ο Λουτσέσκου, γιατί δεν προσφέρει θέαμα. Και έχει προσφέρει ποτέ ο φίλος σου Αλέφαντος, λέει, θέαμα που τον έχει σαν Θεό. Τι θέαμα. Ο Αλέφαντος. Ναι. Ο Αλέφαντος είναι ο μάνας που δουλέψε. Ναι. Ήταν γκαζοζένι χαφ, στο πω εγώ. Ναι. Ήταν η δόξα δράμα και τα λοιπά και στις αντεπιθέσεις έβγαζε πολύ θέαμα η ομάδα του Αλέφαντος. Ο Αλέφαντος! Αλλά τι έπαιζε! Με Ηρακλή μπάλα απόπαιξε. Χαμός! Δόξα δράμα. Αν είναι κάτι που έχουμε σε αυτή τη ζωή έτσι στο μυαλό μας σταθερά είναι η μπαλάρα με τον Αλέφαντο. Άσε μας ρε Κωστή τώρα. Να μας τρελάνεις τώρα. Τι? Ταμπούρι, πούλμα 2 και ένα του υλικό. Και ένα του φίλου μας του Μουρίνιο 3. Με τι υλικό. Έτσι έπαιζε. Και να κλέψουμε το μάτς.
τι υλικό. Υπήρχε ποτέ προπονητή στον ΠΑΟΚ ναι. που να είχε να πούμε τέτοιο πρόεδρο. Που να είχε τέτοια, τέτοια προεδράρα να πούμε. Υπήρχε ποτέ προπονητή στον ΠΑΟΚ που έχετε θάψει το Σάνον, έχετε θάψει το Λόραντ. Ίσα ίσα, το θυμούμε θάψει... και τους αναφέρουμε. Τι να τιμάτε ρε, πλάκα ναι. μας κάνετε τώρα. Ναι. Έχετε πάρει ποτέ τέτοιο πρόεδρο με τόσα έξοδα, τόσες μεταγραφές. Πλάκα με κάνετε μωρέ, τον απατεώνα τον προπονητή τώρα. Άντε πάλι, πάλι απατεώνας. Απατεωνάκος. Ναι. Δεν μου λες, κάτσε λίγο τώρα, κάτσε λίγο. Φακ, φακ ο ΠΑΟΚ. Φακ, φακ ο πρόεδρος. Ναι. 13-1-0 έχει. Φακ, φακ ο πρόεδρος. Στο χορτάρι, στο χορτάρι. Ρε, φακ, φακ ο πρόεδρος, ρε ταγάρι. Φακ, φακ, ο πρόεδρος, φακ. Ο πρόεδρος, αυτός δεν κάνει τίποτα δηλαδή. Με το σκουφάκι στις σίδες και στις γκέλες και στα ντόρτια και σε αυτά. Τα πιστώνει τον Λουτσέσκου. Μόνιμα 4-2-3-1 δεν μας έχει διδάξει τίποτα άλλο. Πώς έχει βάλει και 4-4-2 τα χρειάζεται. Με πρίγκο με τσάπκο μέσα. Μα στο ρίσκο πάνω. Μια φορά. Οι άλλοι δηλαδή τι δίδαξαν πριν τον. Δηλαδή ο Στέφες τι δίδαξε, α πούμε. Ο Δόνης τι δίδαξε. Ναι, τι δίδαξε ο Δόνης. Άμα κάνει μπρούτο ο Δόνης. Τον είδα στο Ηράκλειο τον Δόνη. Τον είδα που του ρίξε τον τρίμπαλο. Δεν πήρε τα παιδάκια, δύο παιδάκια έχει. Οι άλλοι είναι παιχταράδες. Ινσούα έχει, Κουλιμπαλί έχει, ναι. Μακέδα έχει. Ναι, ναι. Δεν έχει. Δύο παιδάκια έχει. Άιντε, βρε, φυγέτε δύο παιδάκια, άστον αυτό το παπά. Σας ταΐζει ο Ρουμάνος και τον έχετε γλύφετε εκεί πέρα που έπαιζε με τα κουρσάκια και όταν ναι. υπέφερε ο λαός της Ρουμανίας. Κάτσε, μου λες, πρόσεξε. Υπέφερε ο λαός της Ρουμανίας. Άστον λαό της Ρουμανίας, δεν μας νοιάζει, έχουμε δικά μας θέματα. Με τις μπριζόλες εκεί πέρα τη χούντα του κομμουνισμού. Μου ξεφωνίζει Λουτσέσκου, εδώ μου έχει βγάλει όλου του παίκτε του Πάου κάρτου. Άρα δεν έχει καλό υλικό. Μαωρίσου μου λες, ποιος Χάνιας μου λες, ποιος, έτσι μου λες. Έχεις καλύτερα πλάγια μπακ στην Ελλάδα. Από πού τους κράζεις. Τι κράζω ρε. Μου λες ο Τσιμίκας και ο Κούτρης θέλουν... 33 χρονών, που γελάσαν πάμε για άλλους. Και με γυρασμένους κάνει πλάκα. Τα δυο καλύτερα αριστερά μπακ. Τον καλύτερο center forward στην Ελλάδα. Ναι. Τον καλύτερο τερματοφύλακα στην Ελλάδα. Ναι. Τον καλύτερο στόπερ στην Ελλάδα. Γράφω αυτά. Τον καλύτερο πρόεδρο στην Ελλάδα. Αυτό ισχύει. Εντάξει. Ισχύει. Είναι Χωσάδας, είναι Μπρούκλης, μια χαρά. Είναι Κιμπάρης. Θα σου κάνει και τα παζάρια στην τελική, ρε φίλε, που μου το ξεφώνησες και πριν. Λοιπόν, ναι. η ομάδα του Προέδρου. Ναι. Ο Πρόεδρος ήρθε εδώ και δημιούργησε μια κατάσταση ανάτασης στον ΠΑΟΚ επίπεδου. Τον έκανε τον ΠΑΟΚ πραγματικό πρωταγωνιστή και όχι να κλέβει τα πρωταθλήματα με τον Παντελάκη και τους άλλους. Μόνο έτσι γίνεται, Κωνσταντίνε. Ναι, πήρε διαιτησίες. Καμιά ομάδα χωρίς μεγάλο πρόεδρο. Προσπάθησε διαιτησίες, έκανε φιλίες με άλλες ομάδες, έκανε ακαδημίες. Τι δεν έχει κάνει. Ωραία. Ναι. Και ποτέ μου κάνετε θεό αυτό το παλτό από τη Ρουμανία. Δεν γίνεται τώρα. Να το πούμε σπαλτό. Α, από εδώ πέρα. Δεν γίνεται να το πούμε σπαλτό. Από εδώ πέρα, ρε. Ναι, πες μου ένα προπονητή που έχει κάνει αυτά τα ρεκόρ. Φυγέται από εδώ πέρα, ρε. Τι άμα φυγέτε. Κάνει μπρούτο Δόνη. Ναι, ναι. Και ο περσινό τη ΑΕΚ. Αυτές είναι οι αδικίες. Τον έχει βάλει τον Λουτσέσκου στου κακού και τον πυροβολά. Και περιμένει πότε θα κάνει μια στραβή. Όπω περιμένουν οι άλλοι πότε θα κάνει και ο Πάουκ. Στείνονται σαν τα κουταβάκια με τη γλώσσα έξω πότε θα κάνει στραβή ο Πάουκ. Κάντε μια λαμπάδα, είσαι με τον boy του προπονητή της Chelsea να πούμε. Και μια λαμπάδα, είσαι με τον boy του προπονητή της Benfica. Ναι, και ναι. φάγατε 8 γκολ. Άιντε από εκεί πέρα, κερδίσατε τον Κομποτιακό και μου βγάλατε γλώσσα τώρα. Τι να κάνουμε, να κλαίμε. Με τον Ρουμανάκο. Α, με τον Ρουμανάκο. Άιντε, μπράβο. Να κλαίμε δηλαδή, τι όχι. να κάνουμε. Ταπεινή θα είστε. Ταπεινή να είμαστε. Ταπεινή. Εδώ οι άλλοι δεν είναι ταπεινοί που είναι από κάτω 10 και 15 βαθμούς. Πήδηξες μια νοσοκόμα στη ζωή σου και νόμιζες ότι έγινες ο Αλέν Τελόν και α, σου. Έτσι τώρα. Άιντε. Το γυρίσαμε το έργο τώρα. Άιντε, μπράβο. Το γυρίσαμε τώρα το έργο. Και πονάνε και πονάνε βλαχοπαόκοι. Μια χαρά πονάνε. Άιντε. Περίμενα στην τηλεόραση χθες. Καθόταν μέχρι το 93-94. 400 πάω. 700 πήγαν, πήγαν όλοι. Και 300 μπράβοι από δίπλα με τα πούλμαν. Φυσικά τώρα. Όποιος έχει φάει κουτουλίδια προσέχουμε για να έχουν. Και αυτά δεν σ' αρέσουν τι θες δηλαδή να κάνουν μπούκα να τιμωρηθώ. Ο πρόεδρος, φυσικά. Ο πρόεδρος. Φυσικά. Πώς να δώσει 300. Πες μου μια μεγάλη ομάδα χωρίς μεγάλο πρόεδρο, ρε φίλε. Πώς. Πες μου. Ο Ολυμπιακός δεν είχε προεδράρα, δεν ήταν σημείο αναφοράς ο Πάοκ τη δεκαετία του 70. Τι ήταν και τι έκανε δεκαετία του 70. Τον κλέψανε 5 πρωταθλήματα. Τι σε κλέψανε. 4, εσύ μου τα έλεγες, προάλλες. Ένα το 73 σε κλέψανε και ένα που πούλησε το 77. Τον κλέψανε. Αυτά τα είπε ο Ασλανίδης, δεν τα λέω. Τον κλέψανε όμως. Σε κλέψανε τα πούλησε. Άρα δεν είχε μεγάλο πρόεδρο. Τα πούλησε. Ναι. Ο Ασλανίδης τα έλεγε. Τα πούλησε. Ναι. Το 77 πήγατε να κάνετε συμφωνία και λέω Παντελάκη στα ίσια. Ποιο είναι καλύτερο τελικά, ρε Κωνσταντίνο, Λιβάγια ή ο Πρίγκοβιτς, λέει γιατί μα έχει μπερδέψει. Σαν ποιότητα. Ναι. Ο Λιβάγια. Ο Λιβάγια, εντάξει. Ναι. Σαν φόρμα. Καλησπέρα, παιδιά. Κάνει κρύο. Κοίταξε το σωματείο. Ναι, ναι. Αναδεικνύει τον παιχταρά. Δηλαδή, άμα ήταν ο. Είσαι άδικος με τον Πάπα και τον Λουτσέσκου. Άμα ήταν ο Πρίγιοβιτς με εξτρέμ το Μάνταλο και τον Μπακασέτα και τον Σιμόε και απλήρω τους, ναι. θα σου λέγα εγώ πόσα γκολ θα έκανε στην ΑΕΚ ο Πρίγιοβιτς. Ναι, αυτοί πήραν πέρσι το πρωτάθλημα, όπως και αν το πήρε η ΑΕΚ. Με Μάνταλο, Μπακασέτα και με αυτό. Άξι συγχαρητηρίων τα παιδιά όπως και του ΠΑΟΚ και αθλητές και τα παιδιά που είναι
στις εντεκάδες. Ναι. Θέλω να δώσω τη συμπαράστασή μου. Πού? Στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Της ΑΕΚ. Ναι, οι οποίοι ζουν σε ένα εργασιακό μεσαίωνα. Ναι, αυτά τα ξέρουμε. Το Τσιγκουναρά, το Μελισανίδη, ναι, να πούμε. Και τα παιδιά τραυματίζονται με αυταπάρνηση. Εντάξει, και κατηγορώ. Και να δώσουμε την είδηση τη ΑΕΚ. Δεν διώχνουν τον Ουζουνίδη, τον κρατάνε. Γιατί ήταν στην Αθήνα θες ομαλολογημένα την εβδομάδα. Η γλώσσα του Ουζουνίδη, ο Ουζουνίδη ένα παιδαρά 1,90 και η γλώσσα του είναι 2,10. Για να γλύφει το Μελισανίδη. Ναι. Να τεντώσει την ΑΕΚ, να τραυματίσει του ποδοσφαιριστές, να πηγαίνει με ένα 4-4-2 φούλα πάνω, φουλ κάτω και να είναι όλοι χιαστοί, θλάσει. Αυτοί είναι φουγκαράδες. Συμπαράσταση δίνουμε στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Όποιος μιλήσει για αυτά τα παιδιά που ζουν σε εργασιακό μεσαίωνα. Παίχτες ΑΕΚ. Α, κουκουέ. Παίχτες ΑΕΚ, διαμαρτυρία, βγήκανε στους δρόμους. Τι να κάνουν, ρε Κωνσταντίνε. Τι να κάνουν. Τι να κάνουν τα παιδιά αφού δεν. Κάνουν 10 δουλειές για μία. Και το τσατσάκι του Μελισανίδη, τον Ουζουνίδη, ναι, να μου παρουσιάζει. Τι να κάνουν άνθρωποι. Τι να κάνουν. Τους προστατεύσει. Προστατεύσει. 4-4-2 η ΑΕΚ. Ποια ΑΕΚ απέξει 4-4-2. Ναι. Με τι υλικό ρε να παίξει και να φουλάρουν να πάνω κάτω. Εδώ ο ΠΑΟΚ, ναι, με αυτόν τον πρόεδρο, ο Βιερίνια πάει. Κατέβηκε όρχης μέχρι τον Αστράγαλο. Καθάρισε, θλάσει. Ο Πέλκας πάει με αυτό το υλικό. Ναι. Με αυτά τα λεφτά. Δεν θα πάει ο παίκτης. Ο Βέρμπλουμ πάει κι αυτός. Καλά, αυτός είναι απατεώνας. Εντάξει, αυτός πληρώνει την κακή του προετοιμασία το καλοκαίρι. Δεν είναι αθλητής. Εμείς με συγχωρείς, 50 ετών, 5 φορές την εβδομάδα σκληρή προπόνηση. Για ποιο λόγο εμείς κάνουμε σκληρή προπόνηση? Γιατί μας αρέσει. Αυτός που παίρνει 1 εκατομμύριο δεν τον αρέσει? Καλά να πάθει. Έλα ρε Κωνσταντίνε. Φρε, καλά να πάθει. Μίβρε, αφού δεν είσαι κακό, Κωνσταντίνε. Καλά να πάθει. Γιατί να πάθει καλά τώρα? Καλά να πάθει, γιατί με κορόιδευσε. Σε κορόιδευσε και έκανε διακοπές. Ο Παοξής, ο φτασμένος, ο μάγκας, ο εγκεφαλικός ο Παοξής, ψάξε βρέστον. Ναι, ναι. Θα πει καλά να πάθει, με κορόιδευσε. Μου πήρε τα λεφτά από τον Παντελόν και έκανε τον τουρίστα. Η γυναίκα του Βέρμπλουμ και η γυναίκα του Βέρμπλουμ. Κουλιανέ, πες τώρα να κάνει κυμπόκο, να λέει τσουκαλά, τσουκαλά, θα πέσεις κάτω. Καλή εκπομπή, παιδιά. Τι ωραίες δευτεροτρίτες είναι αυτές, λέει η Τζόρτζια. Ναι, είναι υπέροχες. Και αυτό που θα πω εγώ στους φίλους σου πάω είναι. Μια, η Τζόρτζια που μας ακούει. Georgia, να απολαύσουν τις στιγμές. Από το κλικίστη, να... το έκανε Τζόρτζια και αυτή. Μπορεί να είναι από το κλικίστη, μπορεί να είναι από. Έκανε λίγο με αυτό να κλείσουμε τσουκαλά, τσουκαλά. Το καλά! Δεν τα πάρετε που την ποτάτε μα πατέ! Κάτω κούτα, πουτί! Ξανά, του καλά! Του καλά! Αντεγκά! Ο τάτρι με τα πάρετε το πειρά, τα τέτοια με τα πάρετε το καλά! Φύγε. 21 του μηνός. Ναι, ναι, θα είναι εδώ. Θα είναι εδώ. Παλίκαρος. Παλίκαρος σου λέω, ναι. Θα είναι και ο Τράτο. Το φοβάται το Τράτο, ε. Το παλιόγερο. Δεν απειλή λέει, πήγα να μιλήσω με την Τάνια την Τίμου. Ναι, ναι, ναι. Και με λέγα το κολλητικά τον παγκούτη πήγα να πάω την Τίμου. Για τη Ρόπιτα πήγα να πάω. Αυτό νόμιρε πήγα να πάω τη Δήμου να πάω. Τι να φας τη Δήμου? Τη Δήμου δεν λες να φας? Όχι, μια τυρόπιτα. Πού να το βλέπατε κιόλας. Λοιπόν, τα Χριστούγεννα είναι η πιο ωραία περίοδος, βεβαίως, γιατί είναι γεμάτη δώρα για όλους. Εκτός όμως φέτος τα Χριστούγεννα στα καταστήματα Wind, το ένα δώρο φέρνει το άλλο. Γιατί μπορείτε να αποκτήσετε το smartphone της επιλογής σας από 200 ευρώ και πάνω και να πάρετε μαζί χριστουγεννιάτικη δωρεπιταγή αξίας έως και 200 ευρώ για επόμενη αγορά. Και δεν σταματάει εκεί. Για αγορές με κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς κερδίζετε 10% σε γέλος, ενώ εσείς έχετε δυνατότητα να έχετε και άτοκες δόσεις έως και 48, παρακαλώ. Μην περιμένετε πολλά ακόμα. Επισκεπτείτε σήμερα ένα κατάστημα Wind, γιατί το ένα δώρο φέρνει το άλλο. Επιστρέφουμε μετά τον μαμαλάκι εδώ του Μετρόπολης, τον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη, όπου θα μας εκφωνήσει δελτίο πολιτικών ειδήσεων με γραμμές μετά το break. Η βροχερή Σαλόνικα έχει και Τάκη Ζαχαράτου από τις 7 Δεκεμβρίου στο θέατρο Βεργίνα με ένα ολοκένουργιο καταπληκτικό σοου που τα έχει όλα. Χορό, τραγούδι, πολύ γέλιο εννοείται. Μιλάμε για υπερπαραγωγή με πλούσια σκηνικά, πολλούς χορευτές, τα πάντα όλα. Και όσοι ενδιαφέρεστε για να παραλάβετε εισιτήρια, να βρεθείτε εκεί, public, ticketservices.gr και βεβαίως στο καζίνο. Η παραστάση είναι κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Και δεν μπορώ, ρε Κωνσταντίνε, τώρα θα σκάσω δηλαδή, γιατί πραγματικά θα βγάλω καπνούς. Και μην μου συγκρίνετε, ναι, το Δημόπουλο με τον Πρίγιοβιτς. Ναι, άλλος παίκτης ο ένας, άλλος ο άλλος. Δεν ήταν 9 καθαρό, λες, ο Δημόπουλος. Ο Δημόπουλος μπορούσε να παίξει εξτρέμ αριστερό. Ναι, 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 ναι. Δεύτερο φορ.
Ο Δημόπουλος θυμίζει Λάμπρου. Μπορεί να παίξει και τις τρεις θέσεις. Τι Λάμπρου, ρε. Όχι, δεν λέω για την αξία του. Εννοώ ότι είναι σαν το Λάμπρου. Έπαιζε και αριστερά και κορυφή και σε όλες τις θέσεις. Ο Πρίγκιπας παίζει μόνο 9 κόνους. Εγώ στη ζωή μου είδα στον ΠΑΟΚ 3. Ναι. Πρίγιοβιτς, Γκουερίνο, Δημόπουλο, Κωστίκο και Μίετσελ. Και Μίετσελ. Το βάζει και αυτό να δει. Ναι, Μούσλι. Όχι, δεν τον βάζω. Αυτό το λέω για κάποιους φίλους δικούς μου. Δεν τον βάζω εγώ. Επιμένω ότι η χρονιά του 2010 είχε καταπληκτικό υλικό. Εγώ λέω ότι δεν είχε τόσο καταπληκτικό υλικό. Είχε καλή ομάδα για τα δεδομένα των προηγούμενων ετών. Όχι. Ναι, που έβγαινα 8ος και 1ος. Όχι, δυσκύλιες ήταν ο Μουσλίμοβιτς. Πες μου λίγο κάτι, γιατί θα πάμε στις γραμμές, ανοίγουμε και γραμμές. Ακύρω το δίδυμο, Κωστίκο Δημόπουλο, δεν το έχω ξαναδεί σαν δίδυμο. Σαν ντουέτο, ναι. Σαν ντουέτο δεν έχω δει. Εντάξει, έπαιζε και διαφορετικά ο ΠΑΟΚ τότε. Ούτε Σκαρτάδο ξαναείδα στον ΠΑΟΚ. Σκαρτάδο γενικότερα θα κάνουμε δύσκολα να πούμε πολλά χρόνια. Έχω δει το Σκαρτάδο και τραυματίστηκε ο Βέρμπλουμ και με κορόιδεψε κιόλα. Άσε καημένε τώρα. Δεν μου λε. Ο Παντελίδης που τον αποθεώνεις, που κι εγώ τον γουστάρω, το ξέρεις. Τον γουστάρω τον Παντελίδη προπονητικά. Μου αρέσει αυτό που βάζει. Μου τον αποθεώνεις. Πήγε στον Αστέρα Τρίπολης, μπορούσε να κάνει νίκη, έφυγε. Τρένο ο Αστέρας. Ήρθε στον Άρη, κουτουλίδια. Και μου ξεφωνεί τον Λουτσέσκου. Τι ναι, ρε Κωστή, ναι. Ξέρεις τι είναι ο Λουτσέσκου. Τι είναι πάλι ο Λουτσέσκου, άντε. Η Στάι. Η Στάι είναι Λουτσέσκου. Η οποία Στάι. Δεν μπορεί να χαμογελάσει, δεν μπορεί να χασμουριθεί γιατί θα φύγουν οι ίνες από το πρόσωπο από τις πλαστικές. Καλά έκανε και σας γλεντάει, σας είπε. What the fuck you can do και λοιπόν, δεν συμμαζεύετε χθες. Καλά σας τα είπε. Πού δουλεύει, Στάι, στο Open. Sky που δουλεύει. Ναι, δουλεύει, σε top level. Και τώρα θα πάρω τη Sky. Τη Sky. Και στο Euro που άνοιξε το Βεργίνα το άλλο του καλόγερου με τα ΦΠΑ που δεν. Τέλος πάντων. Ναι. Όχι ΦΠΑ, πώς τα λένε αυτά τα. Χαίρα γουόρ μου λένε. Που δεν έδιναν στους βρεφονιπιακούς σταθμούς, τι δεν έδιναν αυτά τα... Α, τα ΕΣΠΑ. Τα ΕΣΠΑ. Ναι. Τα ΕΣΠΑ. Εμένα κύριε Καλόγερο, τα ΕΣΠΑ. Κλαίω ρε φίλε, τι δεν έδιναν εσύ. Με το Σαμαρά βογγίξανε με τον Καλόγερο να πάρουν τα ΕΣΠΑ. Ναι, όντως βογγίξανε. Με το Σαμαρά. Βογγίξανε. Άρα λες με τον Αλέξη τα πήρανε λες. Ή τα παίρνουνε, είναι οριακά τα λέω, εγώ λέω για το Βεργίνα TV να πούμε. Πάλι μου το γύρισε και το Λουτσέσκο. Βεργίνα TV τώρα δουλεύει ο άλλος, κυρίες και κύριοι, ο Φώκια να πούμε. Το ίδιο θα είναι με τον άλλο. Για τον Λουτσέσκο θα με πεις γιατί τον κράζεις. Για τον κράζεις. Ναι. Έχει πάρει την εξουσία. Τι να κάνει, να μην πάρει την εξουσία, προπονητής είναι. Πήρε μια ομάδα με το μεγαλύτερο budget. Ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερο μπάτζετ. Ποιος που? Ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερο μπάτζετ. Τι μπάτζετ έχει? Μεγαλύτερο του ΠΑΟΚ. Λίγο παραπάνω, στα αλλά λεφτά, μεγαλύτερο. Ρε. Ναι, βέβαια. Ρε, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έτσι για αυτούς που. Γιατί λιώνουν οι καραμέλες μία μετά την άλλη, είναι η ομάδα που έχει παίξει τα περισσότερα εντός έδρας μάτς στον πρώτο γύρο. 9! 9! 9! Δηλαδή στο δεύτερο γύρο θα παίξει 9 εκτός. Έτσι, με μείον 8. Έτσι. Και με Ευρώπη. Και α πάρουν και το Ιμπραήμοβιτς. Α πάρουν, λέει, αυτή την ομάδα. Α πάρουν και το Μίτρο, όποιο θέλουν να σπάρουν. Λιώνουν οι καραμέλες. Τώρα, αφού δεν έχουν διαιτησίες, δεν να ξεφωνήσουν, έλειωσαν όλες οι καραμέλες. Δεν έχουν δύναμη. Οι τελικές, πάντως θες μείωσε και στα δοκάρια την ΑΕΚ. Για τον φίλο μου τον ορνηθοκυνηγό εκεί σε Καστοριά. Είχα δοκάρι. Μείωσα 13-2 στα δοκάρια. Α, ναι, είχες δοκάρια. Ναι, αφού μετράνε και τα δοκάρια στο πορτάκι. Δεν μετράνε τα δοκάρια. Α, δεν το μετράνε. Οι τελικές μετράνε. Όχι. Μάλιστα. Γιατί θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, Κωνσταντίνε μου. Όχι, αλλά άμα είχες εσύ πολλές τελικές και δεν θα τις έλεγες κι εσύ. Όπως σε βολεύει. Ναι, αλλά εμείς ξεφωνίζαμε εδώ πέρα, Κωνσταντίνε, όταν ήταν ο Ήβης και λέγαμε γιατί δεν βάζετε γκολ. Βρείτε τον τρόπο. Μου κάνετε τελικές, φρουφρού και αρώματα. Αυτά λέγαμε. Ναι, λέγατε, παίζουμε για φρουφρού και αρώματα. Ναι, φρουφρού και αρώματα. Θες να πάμε στις γραμμές. Όχι. Δεν θες να πάμε σήμερα. Δεν θέλω. Γιατί ρε, εγώ δεν θέλω. Δεν θες να συνομιλήσεις σήμερα με κόσμο. Σήμερα δεν θέλω να συνομιλήσω με κανέναν. Τι θες να πούμε, μανέδες, να πιάσουμε κουβεντούλα για άλλα θέματα που περιμένουν. Να πάρουμε αυτούς τουλάχιστον που περιμένουν. Είναι πολλοί, έχουν γεμίσει το κέντρο. Α, γέμισε το κέντρο. Βέβαια, τα ΠΑΟ και θέλουν να μιλήσουν. Να μην μιλήσουν δηλαδή τώρα που είναι πάνω στο άλογο. Όλα δεν από κάτω. Υπάρχει, ρε, ΠΑΟΞΙΣ να μιλήσει, ρε. Ναι. Ο ΠΑΟΞΙΣ άμα δεν τον κατατρέχουν. Άμα δεν το βάλουν τον καζαντζή. 53 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ, 59 του Ολυμπιακού. Το χρηματιστηριακό μπάτζετ. Έτσι. Πάει και αυτή η καραμέλα. Έλειωσε. Έλειωσε. Το δύσκολο πρόγραμμα του ΠΑΟΚ έλειωσε. Οι τελικές έλειωσαν. Η ειδητσία που με ευνοεί έλειωσε. Όλα λιώνουν. Τι σε ευνοεί η ειδητσία. Έτσι λέγανε για μία φάση. Το πήραν το κάνα σημαία. Το χέρι του Βιερίνα το κάνα σημαία. Μία φάση. Μία. Έχω πρόεδρο στην ΕΠΟ δικό μου να μην πάρω κι εγώ ένα σφύριγμα. Θα μα πούν πω πήραν 5 Μάτσο 94 η ομάδα που παίζει μπαλάρα. Όχι, να μα πούν 20 χρόνια τι κάνανε με τι πλάτε σα. 20 χρόνια τι κάναμε τις πλάτες. Τις πλάτες τις δικές σας. Τις δικές μας. Του ΠΑΟΚ. Ναι. Να μας το πούν για αυτό. Γιατί Ρουφιανάκη ήσουν του Ολυμπιακού τότε. Όχι όλα τα χρόνια. Σε παρακαλώ. Ρουφιανάκη του Ολυμπιακού ήσουν. Ναι, την απέλησε τη Στάιο Σαββίδης πάντως. Να ξέρεις. Καλά την εξηγήθηκε. Α, την εξηγήθηκε καλά τώρα. Καλά αλλά τους καλούς κράτησε. Τι να κρατήσει από τη Στάιο Σαββίδης, ρε. Βγαίνει στην τηλεόραση η Sky 66 χρονών η Sky. Πώς βγαίνει η Sky 66 χρονών 67. Βλέπεις τη γιαγιά της BB Bo.
Η γιαγιά της Μπιμπιμπό. Η γιαγιά της Μπιμπιμπό. Κάθεται σαν το. Αν πας στα ψυγεία του μπαμπούλα, εκεί που έχει τους πεθαμένους και για να πάνε τους θάψουν, ναι. Περισσότερη εκφραστικότητα έχει η νεκρή που είναι μέσα στην κάσα, να πούμε, παρά η στάι. Ανέκφραστη. Λοιπόν, ο πιο φτωχός γκόμενος που είχε δύο τράπεζες. Εντάξει, ισχύει αυτό. Κάτσε ισχύει, τα πω τώρα. Τα είπες αφού τα έχεις πει. Πάμε στον κόσμο. Ο πιο φτωχός γκόμενος που ισχύει, ισχύει. Έχεις δίκιο εδώ. Λοιπόν, μαζί σου είμαι, σε στηρίζω. Κάθεται, τα μάτια της δεν κουνιούνται. Δεν κουνιούνται, όχι, είναι σαν τον Φαραώ. Σαν έχουν κάνει και, και τα βλέφαρα πλαστική. Ναι. Καλά την έκανε. Καλά την έκανε. Καλά την έκανε. Όταν θα πάρει ο Λουτσέσκο Αΐτο στο πρωτάθλημα ή Αλεπού των Καρπαθίων το καλοκαίρι, λέει ένα φίλο, να δω τι θα λέει ο διπλανός. Άμα παίξει μπάλα και δω τακτική και αυτό θα πω μπράβο. Μπράβο θα πει. Όπως τον είπα, τον αποθέωσα στο τελικό με την Άκη. Που έκανε μια χαψιά την Άκη. Φτιάχτηκα εκεί. Εκεί καραγούστας, πραγματικά παιδιά, έκανε σαν μικρό παιδί ο Κωνσταντίνος. Άμα δω μπάλα. Καραγούστα ρε, ναι. Τι να πω. Θα δεις τώρα από το Γενάρη. Θέλω να δω. Θα δεις. Παρακόσμο. Πάμε, καλημέρα. Καλά την έκανε στη Στάι Κοντό, ναι. Και την πέταξε στα σκουπίδια. Σ' άρεσε αυτή η γιαγιά. Το Φουρθιώτη. Ναι. Καλά τον έκανε. Ναι. Και την άλλη, πώς τη λένε, την που μου κλαίει δίθεν ψεύτικα. Την Τατιάνα. Αυτή το Τατιάνα. Πράγμα να πούμε. Καυτίνα, ε. Άρα μια χαρά το πάει το πολύ γράμμα. Πολύ καλά εξηγήθηκε, ναι, 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 ναι. Και, και στο τηλεοπτικό βλέπω βάζει μυαλό να πούμε. Βάζει μυαλό, σιγά σιγά. Φουρθιώτη. Ναι, 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 ναι. Ούστα από εκεί, δρόμο. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Πονάνε. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, πονάνε, λέω. Δεν θα γύρω πάωξη σήμερα. Όχι πονάνε. Σούζι πάρα πολύ. Πονάνε. Θέλω να μιλήσω δύο λεπτά, να μείνουμε με 2,5 ώρα. Αυτό που ειδικά. Θέλω να πω δύο πράγματα. Πώς δεν τεκμηριώ, θα τεκμηριώσω δύο πράγματα. Μπράβο, μ' αρέσει που είσαι γλίγορος. Ναι, θέλω. Πρώτον, για τις ΑΕΚ τα παιδιά. Ότι ένα και χείρο, ότι κλέψανε τους παίχτες τους ΠΑΟ και γι' αυτό δεν τους λυπάμαι. Γιατί τον έφερε της επιτυχίας του περισσότερου πρωταθλήματος. Το γέφτηκαν αυτοί και έδειξαν σε πολλές στιγμές τις κάμερες. Ότι κορόιδευα τους παίκτες του ΠΑΟΚ, γι' αυτό όπως έτσι τους αγαπηθούν και δεν τους λυπάμαι. Ένα. Ωραίο. Δεύτερο. Υπάρχει αυτή η κάμερα. Ωραίο, ωραίο. Δεύτερο. Πρόεδρος θα μπήκε από το 12. Τέσσερις υποτές δεν βάζω Αναστασιάδη. Στέφενς, Δόνης, Τούτορ, Ιβιτς, προσπαθητής χειμώνα. Ολυμπιακός σε όλα τα χρόνια. Στέφενς μείον 11 από τον πρώτο. Δόνης μείον 10. Τούντορ μείον 12. Ιβιτς μείον 12. Λουτσέσκου συν 10. Πάμε Ρουμάνε, είμαστε μαζί σου. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας. Έφυγες με νούμερα. Πολύ ωραίο. Ωραίος. Ωραίος. Τεκμηρίωσε με ταχύτητα. Αχρηγοράδας. Φύγαμε. Φύγαμε. Επόμενος. Ωραίος. Πέμπτη. Δώσε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώσωνα, καλώσωνα, ναι. Άκης από Αθήνα. Έλα, ρε Άκη. Γεια σου, Άκη. Πονάνε, πονάνε. Πονάνε. Φιλικό Παναθηναϊκό σήμα, αλλά δηλωμένος ότι είμαστε με το μαζί φέτος, είμαστε μαζί, ναι. Δηλαδή, έχω και ένα μικρό σύμμαχο δίπλα μου. Δηλαδή, φίλε, ο μεγάλος σου αντίπαλος είναι Ολυμπιακός, ε, και γι' αυτό δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, ε. Δεν θέλεις αλούρα από αξίδες. Κώστα, αν κάποιος λέει ότι τον έχει κλέψει ο Ολυμπιακός, είμαι εγώ. Σωστά μιλάει. Αν μπορεί να πει κάποιος ότι τον έχει κλέψει πολλάκι, είναι ο Παναθηναϊκός, βέβαια, και εσύ έχεις κλέψει από τον Ολυμπιακό πιο παλιά, έτσι. Αλληλοκλεβόσαστε. Ναι, αλλά όχι σε αυτό το, μέγεθος. Ναι, εσύ μοίραζες και κανένα ψωμάκι στους διπλανούς. Ναι. Εγώ μοίρασα πολλά ψωμάκια. Ναι, ισχύει αυτό. Γιατί ίσως δεν είχα τόσο φανατικό πρόεδρο ή ίσως ήταν καλύτερος. Τώρα τέλος πάντων αυτά είναι δευτερεύοντα. Συμφωνώ με τον Κώστα, με τον Κωστή, ότι ο Σαββίδης έχει το μεγαλύτερο μερίδιο του πρωταθλήματος. Αδερφέ Παναθηναϊκέ, αυτό ισχύει για όλους τους μεγάλους προέδρους. Ναι. Ο Κόκαλης δεν είχε, ο Μαρινάκης δεν είχε, ο Πατέρας δεν είχε, ο Βαρδινογιάννης δεν είχε, ο Μελισανίδης δεν είχε. Είναι απαραίτητο. Ο Σαββίδης είναι πιο μάγκας από όλους. Ναι. Γιατί δεν, δεν κάνει αυτές τις σφαγές και αυτά τα έσχη που κάνουν οι άλλοι. Ισχύει εδώ. Ναι. Έτσι. Ισχύει. Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, διαιτητικά δεν έχω εγώ έσχη. Ναι. Όχι, όχι. Έτσι δεν είναι. Σε καμία δεν έχει κάνει αυτό τώρα. Τι μιλάμε τώρα. Σε καμία περίπτωση. Καθαρά και δίκαια και δεν μπορεί ούτε διαιτησίε ούτε τίποτα. Τώρα ο Ολυμπιακός θυμάσαι πώς τα έπαιρνε. Ναι, εντάξει. Είχε και πολύ καλή ομάδα βέβαια. Έτσι να τα λέμε. Είχε και καλή ομάδα. Τώρα κοίταζε Νικόλα και εγώ είχα καλή ομάδα και δεν έπαιρνα πρωταθλήματα όταν με έσφαζε. Δηλαδή με τον Κυράστα. Ήμουν έπεσα και την καλύτερη μπάλα. Έπαιζες βέβαια, βέβαια. Έπαιρνα στην Ευρώπη και το έδειχνα. Ναι. Ισχύει αυτό. Όλη η Ελλάδα το παραδεχόταν. Λοιπόν. Θέλετε να σας βάλω τώρα να χοροπηδάτε. Εγώ, Κωστή, τα τελευταία 30 χρόνια ποιος πρωταθλητής ήταν χειρότερος από τον ΠΑΟΚ. Ποια ομάδα πήρε πρωτάθλημα να είναι χειρότερη από τον ΠΑΟΚ σε θέαμα. Κάτσε να τελειώσει το πρωτάθλημα. Κάτσε τώρα. Δεν θα βρείτε ρε καμία ρε. Ποια. Πού θα βρεις. Η ΑΕΚ πέρσι τι είναι σε θέαμα. Με το μισέ μου δεν. Πάμε τρελάνες ρε Κωνσταντίνε. Κάτσε να τον βάλω. Τι πήρε η ΑΕΚ πέρσι με τον Μανώλο Χιμένεθ. Έφελξε με το ποδόσφαιρο. Μανώλο Χιμένεθ. Ναι, 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 τι έκανε.
0-1, μισό 0, τσακατσούκα. Και γι' αυτό έφυγε σωστά. Ναι. Γιατί σου λέει με αυτόν τον γύφτο εδώ πέρα δεν βγάλω. Όχι, έφυγε γιατί ήξερε ότι δεν πρόκειται να το ξαναπάρει. Ναι, είναι έξυπνο. Πάνε έξυπνο. Να πω και ένα τελευταίο. Κλείσε ράκι, αγόρι μου, ναι, αγόρι. Ένα τελευταίο. Ναι, αγόρι μου, ναι. Λοιπόν, και το χειρότερο πρόεδρο. Είπαμε, τον καλύτερο τον έχει ο ΠΑΟΚ. Το χειρότερο τον έχουμε εμείς. Παναθηναϊκός, μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που γίνεται με τα πτυρίγια που λέμε του Παναθηναϊκού και όλα αυτά, το μόνο που έχει ευνοήσει, εντάξει, πέρα από το φύλαθλο κόσμο που θα έχει χάσει λίγο τον Αλαφούζο. Ναι, ναι, ισχύει. Αυτός έχει γλιτώσει από όλη αυτή την ιστορία. Σωστό, και επόμενη το γραμμή. Σωστό. Και τα πάντα. Ωραίο. Δεν θα συνεχίσει η ομάδα να υπάρχει. Πάμε γρήγορα, δεν έχουμε χρόνο. Εμείς λέει δεν θέλουμε, λέει, γρήγορες εκπομπές. Θέλουμε αργές για να τις απολαμβάνουμε. Ποιος είναι αυτός ο αργός? Ο Τόλης. Θέλει αργά πράγματα, να τα απολαμβάνει, λέει. Όπως ναι, όλα έχει, τα πράγματα. Θα έχει, φαίνεται πολύ χρόνο στη ζωή θα του. Έχει, ναι, ο Τόλης. Χρόνο δεν έχουμε. Εμείς πάμε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι. Ναι, πολύ καλημέρα σας. Είμαι από τους ακροατές, τους φτωχούς που δεν πολύ παίρνω τηλέφωνο. Καλώς ο να. Ναι, γιατί σήμερα πήρα άλλα, βγήκα από την Τούμπα, μποτιλιαρισμένος όλος ο περιφερειακός. Οπα. Μέχρι πάνω Ευκαρπία, τώρα έφτασα, πάει η κάρτα, η μισή κάρτα την έφαγα. Oh. Να ακούω το... Μην τον πας τόσο κόντρα τον σαλιάρι και πεπέθεδα καθαρά και φαθαδαδά. Άντε να μιλήσουμε και λίγο εμείς. Τον κοντράρι συνέχεια να πούμε τον άνθρωπο. Πρέπει να έχουμε λίγο αντίλογο, να μην έχουμε. Ναι, δεν γίνεται, ναι. Πρέπει, αλλά όχι τόσο πολύ. Για πάμε, έλα. Τι πρέπει να κάνουμε, να αλλάζουμε ράδιο όταν είναι να βγαίνουμε περιφερειακό? Όχι, 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 εδώ. Σ' ακούμε, για πάμε. Να βγαίνει κάτι να λέει, ρε παιδιά, γίνεται εδώ χαμός, γίνεται εκεί έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, πάμε. Καλημέρα, καλημέρα, πονάνε. Ποιος χειρότερος πήρε πρωτάθλημα, ρωτάει ένας φίλος. Ποιος? Το πάει ανάποδο το ερώτημά σου. Ποιος? Αν υπήρχε καλύτερη, δεν ρώτησες, τι ρώτησες πριν. Όχι. Χειρότερος σε θέαμα, ναι, που πήρε πρωτάθλημα. Εγώ σας ρωτήσω ποιος ήταν καλύτερος που πήρε πρωτάθλημα. Καλύτερος? Ναι. Να θυμηθώ την ΑΕΚ του Φαντρόκ. Α, τώρα μιλάς για από πολύ παλιά. Άσου, ναι, άσου. Μαζί σου, εντάξει, άσου. Εγώ νόμιζα για τώρα, τα τελευταία 5-6 χρόνια, ναι. Α, αυτά έχει υποβαθμιστεί το ποδόσφαιρο. Σωστά. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Την εκλεκτή κυρία. Εγώ κάνω μόνο το ο. Σήμερα δεν έχει σχέσια. Πώς δεν έχει, μια χαρά και φάτος είναι. Ποιος δεν έχει? Όχι, δεν έχω. Φωνή του φαίνεται δεν έχει σχέσια. Μια χαρά είναι. Ήπια και τον ελληνικό μου με καημάκι μπόλικο. Ναι, ναι, το ήπια το καφεδάκι του. Είχε δύο φουσκάλες σαν τις ρόγες στην Ανουσάκη. Η φουσκάλα είναι. Τι? Γκολ. Και ο Κεραμιδάς έβαζε και δεν τον έφερε. Κεραμιδάς, λέει, έβαζε γκολ. Ναι, έβαζε γκολ ο Κεραμιδάς. Δεν τον έβαλες, λέει, τον Κεραμιδά. Δεν τον πρόλαβα. Δεν τον πρόλαβε τον Κεραμιδά, ε. Καλώς, κυρία Δώρα. Δεν θυμάμαι εγώ. Από το κόρνερ έβαζε γκολ ο Κεραμιδάς. Έβαζε από το κόρνερ ο Κεραμιδάς. Ναι. Ναι, ναι. Καλώς, ε. Ναι. Καλώς, πολύ καλώς. Α, μάλιστα. Το άλλος ήταν τότε καλός, μόλις, γι' αυτό πηγαίνανε. Επιχούντας, γι' αυτό ήτανε. Με τον καλό τον λόγο, όπως πάντα. Να σου σερβίρει και το λουκουμάκι από πίσω. Επιχούντας. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, κοριτσάρα μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Επιχούντας. Επιχούντας. Ο Άρης. Να πετάξει το καρφάκι στο τέλος, ε. Τι πράγμα εσάς, γυναίκα, να το χαρεί που. Μα έπαιζε ο πατέρας μου επιχούντας. Έπαιζε. Τον και τι γινόταν. Του έλεγε ο αρχηγός της χωροφυλακής. Ναι. Παιδιά, παρκάρετε, κάντε ό,τι θέλετε. Ό,τι γουστάρετε. Μην σκοτώσετε άνθρωπο. Δικά μας παιδιά, ε. Ναι, δικά μας παιδιά. Μάλιστα. Καλημέρα. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε φίλε. Έλα, φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Αποχιονισμένοι το λεμαίδα νημανί. Πονάνε! Ναι, ρε φίλε, πονάνε. Πονάνε. Αλλά... Ρε, πού έχεις, ρε. Πονάνε, αφού χιονίζει. Κώστα, επειδή έριξε πολύ χιόνι, αλλά περιμένω τηλέφωνο για να βγω να καθαρίσω δρόμους, φίλε, με τον Grader. Α, άρα πάλι ηρεμία δεν θα έχεις. Όχι, θα είσαι γύρω, θα είσαι, Αντωνάρα. Έλα, γόρ μου, για πάμε. Δεν έχει άδικο όμως, Νίκο, και ο Κωστής δεν έχει. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι ο Λουτσέσκου δείχνει, φίλε, ταβάνι. Ναι. Και έχει δίκιο όταν λέει ότι. Εγώ, ας πούμε, προσωπικά θα του έλεγα όταν τελειώσει το πρωτάθλημα Ρασβάν, ναι, πάνε, ναι, χαιρέτα ένα-ένα τους ποδοσφαιριστές, ναι, δώσ' τους από ένα φιλί, πες τους ευχαριστώ που με κάνατε προπονητή. Ο Λουτσέσκου έχει κοουτσάρει Εθνική Ρουμανίας πριν, ναι, τον πάω. Φίλε, να σου πω λίγο κάτι, ναι, εγώ τι θέλω να σου πω. Δηλαδή αυτό τώρα μπορεί να πάει στη Γερμανία να αναλάβει σαν αυτόν της Χόφενχάιμ το πιτσίρικα που έχει κάνει παπάδες. Τον Άγγελσμαν. Ναι. Ναι. Μπορεί δηλαδή να κάνει αυτά. Εγώ το βλέπω, ρε φίλε, ότι βραχυκυκλώνει. Δεν έχει plan B. Δηλαδή αλλάζει λίγο το σκορ. Το βλέπεις αγχωμένο, πολύ αγχωμένο με τέτοιους παίκτες. Δεν είναι coach καταρχήν, ρε.
Ναι, ρε, Σικώστα, και εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή, έτσι δεν. Δηλαδή, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση και εγώ δεν τον πολύ πιστεύω. Δεν τον πολύ πιστεύω. Μημανή, το πάει καλά. Απόλαυσε τις στιγμές, ρε φίλε. Δεν το έχεις ξαναζήσει, ρε αγόρια μου. Μην βγάζετε μύρλα, ρε παιδιά. Όχι, λοιπόν, έτσι, Νίκο. Γραπτό.gr, Μημανή. Απολαύσε τις στιγμές που είσαι πρώτη με διαφορά. Στο λαϊκό δικαστήριο. Τι έγινε πάλι εκεί. Και κοτίδα δεν θα μπαλώθω, κοτίδα. Να μείνει ο Λουτσέσκου. Του χρόνου. Ναι. 58% να φύγει, 42% να μείνει. Εγώ δεν το θέλω. Δεν το θες, δεν το θες. Και το άλλο ερώτημα. Ναι. Ύποπτο το Άρης Πανετολικός. Ναι. 60% όχι, 40% ναι. Σοντεμή. Τα λέμε, Αντουάν μου, φιλιά, παλικάρι μου. Να σε καλά. Αυτός που είπε ότι θέλει αργή εκπομπή, λέει πες ο Κωστή για να καταλάβει, είναι ο τριπλοσάγωνος. Γελάζε. Έφυγε κουβάλλες ο τριπλοσάγωνος. Ναι, το φιλαράκι μου ο Τόλης, έτσι. Έξι μήνες ένα τσίπουρο δεν έφερε εκεί πέρα και να κεράσει. Τριπλοσάγωνος. Ο τριπλοσάγωνος. Ναι. Εντάξει. Πάμε, καλημέρα, έλα στον επόμενο. Καλώς τον. Επόμενος. Καλημέρα. Καλημέρα. Ωραία, φωνάρα. Μαζί μιλάμε. Φωνάρα. Γεια σας, παιδιά. Καλώς ο ωραία φωνή, ναι. Θέλω να μου εξηγήσετε για ποιο λόγο με τέτοια άνεση λέτε ότι το έχει δεμένο το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Τι το έχει λυμένο. Άνεση. Όχι, εγώ ρώτησα για ποιο λόγο το λέτε αυτό. Κοίταξε φίλε, είναι πάρα πολλά τα δεδομένα πλέον. Είναι στο σύν 8, κανονικά σύν 10 στη βαθμολογία. Έχει παίξει ένα πρώτο γύρο με πιο δύσκολα παιχνίδια από ότι εσύ, διότι έχει παίξει 9 εντός. Χωρίς να παίξει μπάλα, είναι 8. Χωρίς να παίξει μπάλα. Άμα παίξει κιόλα τι. Δεν έχω Ευρώπη, έχει Ευρώπη. Και είμαι στο σύν 8. Τι άλλο δηλαδή να. Μισό λεπτάκι. Ναι. Αυτά που λέτε τα βλέπω κι εγώ. Ναι. Καταρχήν να ξεκαθάρισω, εγώ είμαι Αριανός. Α, οκ, okay, ναι, έλα. Και διαλύσω. Θέλω να το πάρω πάω. Εντάξει, οκ, κουβέντα κάνω. Εγώ νόμιζα Ολυμπιακό. Καλά, δεν πολύ θε. Εγώ τη βλέπω αλλιώς από σένα. Εντάξει, πάντως εμένα οι κολλητοί μου χθες έκλεισαν τα τηλέφωνα μετά. Όπως το βλέπεις εσύ όλος ο κόσμος. Εντάξει, okay. Εγώ το βλέπω κλιμακωτά. Είναι το σπίτι μου, μετά είναι η γειτονιά μου, από τη γειτονιά μου μετά είναι η συνοικία μου, μετά είναι η πόλη μου. Δεν θα σε πειράζει δηλαδή στις κόρνες το Μάη, δεν θα σε πειράζει. Όχι, θες να ακούς και εμένα. Γουστάρω τους χαμουτζίδες. Θες να ακούς και εμένα. Εμένα η γειτονιά μου. Απλά εγώ το σκέφτομαι, σας ρωτάω. Ναι, κάτσε να δούμε τη σκέψη του φίλου του Αριανού, ναι. Γιατί ο δεύτερος γύρος ενός πρωταθλήματος είναι σαν να είναι μία άλλη χρονιά. Σαφώς. Οκ, γιατί θα είναι διαφοροποιημένες οι ομάδες προς αφαιρέσεις που θα κάνουν το ένα το άλλο. Με ένα πάω κακό. Και οι 8 βαθμοί διαφορά. Φίλε, πέστε ότι αλλάζουν ταυτότητα. Ας πούμε ο Γάβρος με τον Μπάου. Φίλε, και κάνει την πορεία του ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού στο δεύτερο γύρο. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ να κάνει του Ολυμπιακού. Και ο ΠΑΟΚ του Ολυμπιακού. Ναι. Εντάξει. Okay. Αυτό συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες πάντως. Αυτό το σενάριο που λες. Για του σου είπα 10 επιχειρήματα. Ο παδός της Ξάνθης κτηνίατρος. Ωραίος. Μπαλαδόβατσα είναι ο κτηνίατρος. Ο Τσέσκου όταν μοίραζε 4 στην Ξάνθη με φόρτο καπετάνο και τον Μπότι Κλέιτον, Χαφ, ήταν προπονητάκος. Ποιο πήγε την Ξάνθη στο τελικό κυπέλλου, ξέρει πόσο καψούρα τον έχουμε. Αυτά δεν τα λες. Και λέει το άλλο. Δεν τα λες για, το υλικό που είχε την Ξάνθη που την πήγε για πρώτη φορά τελικό κυπέλου. Λοιπόν, και το άλλο είπε. Στην Ξάνθη άγαλμα τον έχουν. Η αλλαγή του Μενέντεθ είναι μαγική κίνηση του Παντελίδη. Είδε την αδυναμία του Πανετολικού με το Λιάβα δεξί μπακ το 17χρονο. Το 17χρονο, ναι. Και χτύπησε κατάλληλα. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε εμείς και ο γιατρός παρά το αποτέλεσμα και κάποιες κινήσεις που είτε βγαίνουν. Ο γιατρός ξέρει μπάλα. Ναι. Έτσι. Και σου τη λέει όμως. Σου λέει ο Λουτσέσκου και με ρόστερ και με μπάζερ χαμηλό πάλι παπάδες έκανε. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε δώρα, αν θέλετε πολλά μεγάλα απίθανα δώρα, κατεβάστε το MyFree to Go Up. Με το Flames του και έχουμε στην πόλη μας και Τάκη Ζαχαράτου όλο αυτό το μήνα από τις 7 του Δεκέμβρη στο Βεργίνα Θέατρο με ένα καταπληκτικό σοου που τα έχει όλα, χορό, τραγούδι, πολύ γέλιο όπως πάντοτε, μια υπερπαραγωγή με τρομερά σκηνικά, πολλούς χορευτές και όσοι ενδιαφέρεστε θα βρείτε στήρες στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Οι παραστάσεις θα παίζουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Ο Λουτσέσκου λέει δεν είναι coach, είναι manager γιατί διαχειρίζεται τα πάντα. Οι Άγγλοι δεν τους λένε coach, τους λένε manager γιατί κάνουν παραπάνω δουλειά από το να προπονούν απλά και μόνο την ομάδα τους. Δεν μου παίρνει παιχνίδια. Δεν σου παίρνει παιχνίδια. Δεν μου παίρνει παιχνίδια. Είναι αίτητος, δεν σου παίρνει παιχνίδια. Τι άλλο θα ακούσω, ρε Κωνσταντίνε, τι δεν σου παίρνει παιχνίδια.
Και ο Πάρκερ στον Παναθηναϊκό. Ποιος ο? Ο Πίτερ Πάρκερ. Πάρκερ. Πάρκερ Λιούις δεν χάνει ποτέ. Έκανε ντάμπλ. Έκανε ντάμπλ. Άμα η καλή ομάδα, ναι. Τρία μπουκάλια ουίσκι στην καθησιά του. Ναι. Ναι, τη σύνδεση και. Άστε, έχει. Ναι. Οι παράμετροι είναι τέτοιοι. Είμαστε τέτοια λέει κολοφάρα λέει και μίλα και γκρίνια που έχουμε 13 νίκες και δεν μας αρέσει ο Λουτσέσκου. Αν δεν κερδίζαμε, τι θα λέγαμε. Άμα δεν κερδίζαμε, δεν θα ήταν ήδη εδώ ο Λουτσέσκου. Τώρα, Μπασάκου, τι μας έλεγε απέναντι. Μπασάκου, είπαμε, έχει συμπάθειες και αντιπάθειες. Αλλά θα πρέπει να είμαστε και δίκαιοι κριτές των πραγμάτων. Είσαι γυναίκα. Ναι. Μια γυναίκα, 40 χρονών. 40 χρονών. Πάνα δει το μάτς. Πάνα δω το μάτς. Και βλέπεις αυτή τη μούρη στον πάγκο. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η μούρη. Σας γλεντάει το σκουφί του Λούτσι. Εκείνη η μύτη του Σταυρίδη και το σαγόνι. Ενώ του Ολυμπιακού που τον αποθεώνουν και τον έχουν κάνει βαϊσβάλε είναι μορφόπεδο. Λες και βγήκε από ταβέρνα τσουρωμένος. Και λένε για τον αυτόν, κάνω αυτή την κίνηση. Πίνει. Ναι, σε παρακαλώ τώρα. Είναι μεγάλη αλκοόλα αυτό. Λες, ε. Τα μάτια του. Ναι. Τα μάτια. Ενώ ξέρω εγώ προπονητές που συμπαθώ τώρα, ο Παντελίδης που τον κουστάρω, είναι, τον βλέπεις και σαν ανοίγει ψυκούλα σου. Σαβρικόλα κάτι. Ασαβρικόλα. Ο Δόνης όμως. Ο Δόνης, βέβαια, μορφόπεδο Δόνης. Κούκλος, τον βλέπω κάθε φορά. Φτού σου πέδαρε τον λέω. Και αυτό σα σχημάτων. Εντάξει, δηλαδή. Δεν έχουμε ένα όμορφο προπονητή. Δεν έχουμε. Ο Ζουνίδης είναι μπρουτάλ. Ο Ζουνίδης είναι μπρουτάλ. Σωστά. Μπρουτάλ, αλλά ένα όμορφο τέκνο. Ο Λευθερόπουλος. Αλλά δεν είναι προπονητή. Είναι κάτι άλλο, δεν είναι προπονητή. Μιλάμε για προπονητή τώρα. Ο Ρόκα που πήρε ο Ηρακλής. Ωραίο παλικάρι. Είναι και καλό προπονητή ο Ρόκα. Ωραίο παλικάρι. Σχολιάσαμε. Άλλο ωραίο, ωραίοι προπονητές δεν βγαίνουν. Όμορφα παιδιά. Να βγει ένας. Ο Μουρίνιο είναι. Ομορφάντρα το λες. Έτσι δεν από, είναι. Από Έλληνες προπονητές, παλιούς, νέους, δεν θυμάμαι κανένα. Ο Λάκης ο Πετρόπουλος ήταν ωραίος άντρας. Πετρόπουλος. Δεν ναι. τον πρόλαβε. Ε, τώρα ναι, τον πρόλαβα. Λίγο τον δεν πρόλαβα. Τον πρόλαβα. Δεν ο Λάκης ο Πετρόπουλος, τον νίκησε και στον ΠΑΟΚ. Ναι. 7 εξώδικα του είχατε κάνει. Ναι. Λοιπόν, καλά του κάνατε. Καλά του κάναμε όμως. Ο Πετρόπουλος ήταν ωραίος. Δεν έχω τώρα ποιο νέο. Πετράκης είναι σαν τον Γεροτσεπέτο είναι ο Πετράκης. Σαν τον Μπαμπάκη. Σαν τον Μάριο Μπρόσιν. Δεν έχουμε, δεν έχουμε. Δεν έχουμε ωραίους άντρες. Ο Ρόκα πάντως για 1,5 χρόνο στο Ηρακλή, μια που τον σχολιάσαμε. Τι βλακίες είναι αυτές που λέτε. Ρε. Τι 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο σε 2 μήνες θα φύγει. Όχι, δεν θα φύγει ο Ρόκα. Τι θα κάνει. Βάζουμε ένα σχηματάκι. Τι βάζουμε. Ότι δεν θα φύγει ο Ρόκα και θα βγάλει τη χρονιά. Θα μείνει 1,5 χρόνο. Δεν ξέρω αν θα μείνει, αλλά τη χρονιά θα τη βγάλει. Δεν βγάζει τίποτα. Ναι. Είχαμε αλλαγή προπονητή και στο μπάσκα για τον Άρη, αναλαμβάνει ο Καστρίτσης. Θα το σώσει τον Άρη. Πιθανότατα. Ο Άρης κινδυνεύει. Ναι, είναι χαμηλά, αλλά ναι. Είναι νεαρός ανερχόμενος ο Καστρίτης. Έχουμε γραμμές. Ο Σούλης Παπαδόπουλος με ζελέ 5 κιλά λέει. Thank you, είσαι βουνό. Με ζελέ 5 κιλά λέει στο Μάλι είναι ομορφόπεδο, λέει, δεν είναι. Μας βρίζουν οι ακροατές οι οποίοι περιμένουν ναι. Και εμείς φλιαρούμε. Φλιαρούμε. Το γκάλοπ σου, ένας φίλος που μπήκε και είδε, και κλείνω με αυτό. Λέει ότι μέσα είχε λέει Ηρακλειδείς και Αριανούς και Ολυμπιακούς, λέει τον γκάλοπ σου. Λέει αυτός. Είδα λες φωτογραφίες αυτών που ψήφιζαν. Όλοι ήταν Αριανοί, Ηρακλειδείς και Ολυμπιακοί. Έτσι. Πάμε γραμμές. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το να. Ο Μάκης ο Χάβος δεν είναι όμορφο εδώ, ρε. Α, ωραίο βλέμμα έχει. Ναι, έχει το βλέμμα της κουκουβάγιας, βέβαια. Ρε Κωστή, να σε σαν οδηγός Νταλίκας μετά από 12 ώρες ταξίδι. Δερμιτζάκης, ωραίος. Πεδαράς, παυλάρας. Δερμιτζάκης. Κούκλος. Ναι, ναι, ναι. Μου έλεγε μια φίλη, μια φίλη της, έλεγε για το Δερμιτζάκη, καλέ αυτοί οι άντρες λέει δεν πρέπει να δουλεύουν, πρέπει να τους έχεις στο σπίτι. Να τους χαϊδεύει συνέχεια. Τι είπε. Να τρώτε πίτες μαζί, να φτιάχνετε το φίλο. Αυτοί οι άντρες λέει η φίλη να δουν, δεν είναι λέει για να δουλεύουν. Δερμιτζάκη, είδες που έχουμε και ωραίες προπονητές. Ναι, 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 έλα φίλε, δεν σταματάει, είναι ασταμάτητος. Ασταμάτητος είναι. Κωστή, θες να με τρελάνεις με τον Λουτσέσκο. Και εγώ δεν είμαι φαν του, πρόσεξε μην παρεξηγηθώ. Προπονητική απάτη είναι, σας ξεπνάω. Ναι, ναι, τώρα, να μιλήσουμε λίγο, μην βιάζεσαι ρε φίλε. Την πήρε την ομάδα πέρσι στη μέση. Δεν ήταν από την αρχή. Ποια μέση την πήρε. Στη μέση. Δεν έκανε προετοιμασία, ναι. Δεν έκανε προετοιμασία, δεν έκανε μεταγραφές, δεν έκανε τίποτα. Ναι. Έκανε τον double. Στο γήπεδο, μέσα στο γήπεδο. Στο γήπεδο, στο χορτάρι το έκανε, στο χορτάρι, βέβαια. Έκανε τον double. Τι double έκανε, τον double. Δεν μπορούσε να πάρει την ΑΕΚ. Στο χορτάρι ντάμπλ έκανε. Στα δικαστήρια το έχασε. Σαν ακούσεις λίγο. 13 νίκες και μια ισοπαλία. Τα νούμερα μιλάει. Τώρα εσύ τι μου λες. Εσύ θέλεις να μπει και στους ομίλους. Καταρχήν έπαιξε με μεγαθύρια όλο το καλοκαίρι. Η ομάδα έσκασε το καλοκαίρι. Δεν βάζεις όλους τις παραμέτρους. Λες μόνο τα δικά σου. Έπαιξε με μεγαθύρια. Έκανε μια αξιοπρεπής προπορία πριν τους ομίλους. Έχει 13 νίκες, μία ισοπαλία και πάλι γκρινιάζουμε. Τελικά δεν ξέρουμε τι θέλουμε, ρε παιδιά. Τα είπες δεν όλα. Ξέρουμε... Τα είπες όλα. Τι θέλουμε. Και πρόσεξε. Δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Πρόσεξε, φίλε. Έχεις την καλύτερη άμυνα. Έχεις την καλύτερη επίθεση. Πήρες όλα τα ντέρμπι. Δεν έχεις εύνοια διαιτησίας. Τι θέλετε. Τι θέλεις, όταν μου, όταν γιατί... τα μάτια είναι φιλικά, τον είδα στην Ευρώπη. Τι φιλικά έκανε. Έχουν και οι άλλοι. Ναι. Άστα αυτά. Μην μου τα λες εμένα. Και άλλοι τον είδα στο Καραϊσκάκι. Τον είδα. Τον είδα στο Καραϊσκάκι. Η σέντρα δεν πέρασε. Άσε, καημένε τώρα.
Ποια φιλικά, πες να τα ξέρουμε. Άρα, σε πας τώρα, μόλις οι άλλες η Βίτη σε έπαιξε κανονικά και η Μπάντε Μπόρκ να πούμε, δεν τις ξέρουνε ούτε στην Τριανδρία να πούμε. Άντε τώρα το κάνατε προπονητή το Ρουμανάκο να πούμε. Άντε, όχι, εμείς δεν το κάναμε, οι άλλοι δεν το κάναμε, φίλε, μπερδεύεσαι. Με το Στανιό εκεί. Κάνει το Όπεν Εγγένεια, εκεί έχουν έρθει οι ιεράρχες, έχουν έρθει ο Βαρθολομαίος, Αλφαρομαίος. Τα λέμε, αδερφέ, ποιος Ρουμανός. Τα συλληπιτήρια μας και δημόσια στον Γιώργο το Φερέτη, έτσι. Μίλησα με τον Γιώργο. Ναι, το ξέρω. Εγώ έστειλα μηνυματάκι, δεν είμαι καλός σε αυτά. Και του είπα, είναι μεγάλη κατάρα. Ναι, είναι. Να πεθαίνει πρώτα η γυναίκα. Είναι, είναι. Γιατί μένουμε πολύ μπακουρό κατάσταση μετά. Εντάξει, είναι ζόρικα. Τα συλληπιτήριά μας πάλι. Γιατί έχεις μια πολύ καλή κόρη. Ναι. Ευτυχώς δεν έχεις γιο και έχεις και πολύ καλή κόρη που σε αγαπάει. Η κόρη είναι πολύ σημαντική παρακαταθήκη σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο γιος όχι. Τι να κάνω, είμαστε έτσι από την υφή. Θα πέσει σε νύφιο ο οποιοδήποτε χάσει τη γυναίκα. Θα τον πηδήξει η νύφη τα αράματα. Ναι. Θα τον εξαφανίσει. Πάμε καλημέρα γιατί έχουμε είναι γεμάτο τυχεροί, το κέντρο. Είναι τυχεροί πάνω στην ατυχία τους όσοι άντρες πεθαίνουν πιο μπροστά οι γυναίκες και έχουν κόρες. Ναι. Τελείωσε. Ναι, ναι, ναι. Άμα έχεις γιος, εκαθάρισε η νύφη. Τώρα με έβαλε σκέψη, πάνω να κάνουν και μια κόρη, ρε φίλε. Κάνει και μια κόρη στα 42. Κάνει μια κόρη. Εντάξει, νέο είμαι ακόμα, ρε φίλε. Και η Τζέννη είναι 35. Η Τζέννη μπορεί να κάνει, εσύ μπορεί να κάνει. Και εσύ τι λε. Ξέρω εγώ. Εσύ τι λε, θα μπορούσα στα 42. Θα πηδήξει μπορεί, δεν ξέρω αν κάνει παιδί. Μετά τα 40 το σπέρμα γίνεται αρή. Α, δεν είναι καλό. Γίνεται αρή. Ναι. Βέβαια. Αρεώνησα το γιαούρτι με νερό, α πούμε, τι δεν γίνεται καλό. Γίνεται αρή, έτσι αρή γίνεται. Γίνεται. Έτσι είπε, αρή έτσι, γίνεται. Αρή, αρή, μάλιστα. Τι θα ακούσουμε. Έτσι λέει, έτσι λέει ο γιατρό μετά τα 40. Γίνεται, λέει αρή. Αρή, α, γίνεται και αρή. Το γιατρό. Καλημέρα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε μου, ναι. Κίτρινη φιλή. Κίτρινη φιλή. Φιλή, Αριανός. Έλα, έλα Αριανάκι μου. Απ' τη φωνή σου φαίνεσαι. ΠΑΟΚ μόνο και μόνο για ένα λόγο. Κάθε Κυριακή. Θέλεις δεν άκουσα γιατί έκανες διακοπή φίλε. Θέλεις να... Να το πάρει ο ΠΑΟΚ μόνο και μόνο για ένα λόγο. Ναι. Κάθε Κυριακή, σε αυτή την εκπομπή την Αθηναϊκή Κυριακή, που βλέπω δημοσιογράφους, σχολιαστές διαιτησίας, παραγωγούς, εκπροσώπους του Ολυμπιακού να είναι σαν τις μαυροχείρες, ναι. Μόνο και μόνο στην Αθηναϊκή Κυριακή, κάθε χαρά που παίρνω εκείνο το βράδυ... Στο γέλο ράντυρα δεις τι χείρες είναι. Όλους μορφωμένους, μόνο και μόνο για αυτό το παρακράτος της Αθήνας, μόνο και μόνο να το πάρει ο ΠΑΟΚ για τη χαρά που μου δίνει. Με τη μόνη καμπελούτσι να βγει ένα ραντεβού, τέτοια χαρά δεν θα έπαιρνα. Που τους βλέπω με 5 μέτρα το σταγόνι κάτω. Άσο να τα βγάλει τα ισόψυχο άνθρωπος. Ναι, μας έχει μουρλάνει τόσα χρόνια, πραγματικά. Κερδίζει ο ΠΑΟΚ, ασχολούνται με τον Τζιτζιπά. Κάνει νίκη ο ΠΑΟΚ, ασχολούνται με τη Φόρμουλα 1. Σε πόσο χρόνο είσαι, φίλε. 45. 45 είσαι. Εντάξει, μια χαρά είναι. Σαν... Στον Παράο του Βόλου ήσουν. Δεν είναι κράτος της Αθήνας, είναι παρακράτος της Αθήνας, ναι. Και άντε και ελπίδα. Όταν ήρθε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη όμως τον κάνατε πίπες εδώ πέρα. Magic Life, όχι αυτές οι πονηρές που Magic Life τον κάνατε. Να σε καλά φίλε Αριανέ, κίτρινη φιλή, τα λέμε. Πήγατε, καλημέρα. Ναι, το κράτος της Αθήνας έτσι, ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν είναι μόνο παοξίες που χαλιούνται με αυτό που βλέπουν κάτω. Τι χαλιούνται. Χαλιούνται με αυτό που βλέπουν. Γιατί χαλιούνται. Τα μούτρος κάτω, κέρδισε ο ΠΑΟΚ με το ζώο να πού την είδες. Πείτε την είδες να τελειώνουμε ρε παιδιά. Φτιάξτε μίντια. Φτιάξτε μίντια. Εδώ το παλεύουμε media. Και εκεί, το παλεύουμε. Ένα μίντιο έχετε τη ΣΑΕΚ. Ένα μίντιο τη ΣΑΕΚ έγινε. Φτιάξτε μίντια. Μην ο Ντέμις την είπε προχθές στον κύριο Σάβα από ό,τι είδα. Και Σάβα μην μιλάς για διαιτησία εσύ. Του την είπε. Δεν ξέρω αν το είδες ο Ντέμις έχει μείνει απένταρος, τον μάζεψε εκεί πέρα ο Ιβάν. Επειδή είναι φίλος με τον Ζαγοράκη, ναι. Και του κάνει ένα καλό. Πάμε, έχουμε πολλές γραμμές. Ο Ντέμις 23 ελληνικές λέξεις ξέρει, έχει γίνει σαν το βόδι. Ας τον Ντέμι τώρα. Καλημέρα. Ας τον Ντέμι, ήταν παιχτάρα. Παιχτάρα μεγάλη. Αγαπημένος μου σέντερφορ. Και για μένα αγαπημένος. Ναι, αλλά για σχολιαστής δεν κάνει. Δεν σ' αρέσει. Ω, με τίποτα. Εμένα πάντως ο Ντέμις είναι top. Δηλαδή τον έχω στο μυαλό μου ως τον κορυφαίο επιθετικό. Παιχταρά, top, άστο, top. Γι' αυτό και έπεσε και Ατλέτικο Μαδρίτη. 23 λέξεις ελληνικές. Εντάξει, όχι. Μπάλα δεν ξέρει να αναλύει. Σκάνει τώρα 27. Δεν ξέρει. Ναι, καλημέρα. Ο Ανατολάκης εκεί μαζί με τον Ντέμι 40 ελληνικές λέξεις ξέρουν μαζί. Του βάλαν και στη Βουλή. Άντε, τελείωνε. Σε με κυμπόκο, κύριε Γηχαβό. Έλα, καλημέρα. Γιατί να μην βάλω. Θα κάνει ένα κυμπόκο κλείνοντα οπωσδήποτε. Έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώσανα, καλώσανα. Και ο Κωστής που ξέρει 1.000.000 λέξεις δεν μας αφήνει να μιλήσουμε, ρε παιδιά. Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Άμα ξέρεις πολλές λέξεις, να τις πεις. Άστο να μιλήσει. Ναι. Έλα, γεια σας, παιδιά. Έλα, μπορεί, λοιπόν, έλα. Χθες διαπίστωσα ότι όταν μπαίνουν τα μαλλιά, δηλαδή ο Άρντε και Μπίσες μαζί, ανεβαίνει κατά πολύ η ποιότητα της ομάδας. Και στο δημιουργικό. Καλά το λέει. Και στα θέαμα και. Είμαστε ο ποδοσφαιρικός Σαμψόν τότε, εντάξει. Αφού θέλουμε τα μαλλιά μέσα. Ωραίο. Νίκο,
αν καθιερωθεί, λέω τώρα αν, δεν ξέρω, δύσκολο είναι αυτό. Ναι. Αν καθιερωθεί ο Μπίσης Βαρπής από τον Μπρίγιοβιτς, που μας άρεσε αυτό που είδαμε χθες. Μας άρεσε, ναι. Που θα βάλουμε τον Μπέλκα μετά. Μετά αυτό. Θα πάει στην μπάντα. Μετά ποια θα είναι. Θα πάει στην μπάντα. Μήπως όμως γι' αυτό και ήταν ο Μπέλκας εκεί και αναγκαστικά χώνονταν στον ασβέστη ο Μπίσης Βαρ για να χωρέσει ο Μπέλκας. Μπορεί να παίξει το 4-3-1-2. Έτσι ακριβώς. Αρκεί να έχει σκάβ να χτίσεις και να παίξει δεκάρι ο Μπίσης Βαρ. Εντάξει. Ή να παίξει δεύτερο φόρο Πέλκας. Απ' την άλλη μεριά όμως, πως θα βάλεις ένα παιχταρά φόρ και τον αφήνεις έξω. Εγώ φίλε από τον Λουτσέσκου που τον ξεφωνίζει, εγώ δεν θα τον ξεφωνίζω. Θέλω να δω και πράγματα πλέον. Να πειραματιστεί, να παίξει και ένα 4-1-2, 2-3-1. Να βάλει το. Ναι, πιο αδικημένο. Ναι, ναι, είναι. Στον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι ο Άκομ. Ναι, είναι. Συμφωνώ. Αδικημένο το παιδί. Ναι. Ναι, είναι πολύ καλό. Θέλω να δω πειραματισμούς πλέον, να δω ότι η ομάδα να ρολάρει, να χρησιμοποιούνται και να αξιοποιούνται όλοι οι παίχτες. Βλέπε και κάτι άκου, άλλο, ναι, ναι. Και κάτι άλλο, Νίκο, διαφορετικό που είδα, ότι έδωσε στον Ουάρντα λίγο πιο ελεύθερο ρόλο. Μου θύμισε λίγο το ρόλο που είχε στον Ατρόμητο. Τον είδα πολλές φορές και στον άξονα να συγκλίνει ο Ουάρντα. Και αυτό επιτυχία του Λουτσέσκου είναι, αλλά δεν μιλάω ακόμα. Να ξέρετε. Ναι, ναι. Να ξέρετε. Δεν το προχωράω τώρα, θα το πούμε σε ένα μήνα. Έτσι, να είσαι καλά. Ναι. Ναι, ένα τελευταίο. Πραγματικά πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ την πορεία του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός να τα πάρει όλα για να χάσουμε αυτό το πρωτάθλημα, ρε φίλε. Δεν χάνεται. Η λογική αυτό λέει μόνο μα βάλουμε εμείς αυτόν τον γκολ. Μόνο μα βάλουμε αυτόν τον γκολ. Ναι, ναι. Γιατί στο ξαναλέω, στο δεύτερο γύρο ο Ολυμπιακός έχει 9 έξω και 6 μέσα. Να πρέπει να τα πάρει όλα, ρε. Αλλιώς δεν γίνεται. Ακριβώς. Και πάλι μπορεί να με το πάρει. Και να τα πάρει όλα. Έτσι. Να είσαι καλά, αδερφούλη. Να είσαι καλά. Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι πολύ δύσκολα σα σπαταλάει και χάνει βαθμού δεξιά και αριστερά. Ακόμα και με μέτρες εμφανίσεις. Yeah. Καλημέρα. Ναι. Όπα. Φίλε. Έλα. Από πού μας ακούς, αγόρι μου, συγκλικό. Βρε ψυχούλα μου, κλείσε λίγο το ράδιο. Βρε, ας τις καλές λέξεις. Παππούς είναι, παππούλης είναι. Τον έπιασα. Ε. Έλα, παππούλη μου, έλα, πασάκα μου. Έλα. Καλά είσαι. Καλά, καλά. Μπράβο τα αγόρι μου. Για να σ' ακούσουμε. Άκουσε να δεις τώρα. Ναι, ναι. Κάναν κριτική τα παλικάρια οι ακροατές. Μάλιστα. Και λέγανε για την ομάδα. Ναι. Άκου τώρα. Όταν μιλάω πολύ παλιά, πριν 50 χρόνια. Πόσο χρόνο είσαι, παππούλη μου? 130. 93. Α, δεν τον έπιασα. Ο δικός μας είναι. Ο δικός μας είναι. Έλα ρε γλυκό αγόρι, δεν σε κατάλαβα. Εγώ τον έπιασα γι' αυτό. Έλα ρε χρυσό αγόρι. Έλα, έλα. Να μιλήσω. Άκου λέει, αν δεν μιλήσει εσύ, ποιος θα μιλήσει. Πάμε. Να πω. Να πει. Πες τα. Άκου τώρα. Ναι. Κουρουκίδης, Παπαδάκης, Γεντζής. Νάτα μας. Ναι. Σούπερ ομάδα. Ναι, ναι. Έτσι λένε. Σύντροφο Καλογιάννης. Έτσι λένε, ναι. Ναι. Μ' ακούς? Ναι, ακούμε. Ομαδάρα. Δεν μας αφήνανε οι χαμουτζίδες. Αλήθεια λέει. Να πάρουμε πρωτάθλημα. Δεν είχες δυνατό πρόεδρο τότε. Να, αυτό που λέμε πρέπει να είσαι όλο το πακέτο. Παντελάκης και μετά αρχίσαν τα τραβαλά για αυτούς. Ναι. Άκουσε. 5 κύπελα χάσαμε. 5 πρωταθλήματα χάσαμε από αυτούς και ένα λουλούδι που το λέγανε Φατούρο μας καίγε και εδώ πέρα στα φατούρα μας πρωταθλήματα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πώς να παίρναμε, αγόρι μου? Είσαι γλυκύτατος. Τότε ήταν Τσίντουρ Καλογιάννης, Κουρουκίδης, Παπαδάκης, Γετής, σούπερ ομάδα. Τους από το αεροδρόμιο χάνανε μετά. Όλα τα τελευταία χρόνια μας είχαν τσακίσει. Έφερε τον έναν διαιτητή, έφερε τον άλλον και μπέναλτι το ένα το άλλο. Μόνον τηλιών που είχαμε σκίσει τότε 4-0. Τη σκίσαμε τηλιών, ναι. Έλεγε ο προπονητής τους σαν σούπερ ομάδα την εποχή εκείνη με τα χαφ Τερζανίδης, Σαράφης, ποιος άλλος ήταν, και ο Αναστασιάδης. Σαν σούπερ ομάδα είχε να λέει, παραμέρισε τον εγωισμό του και είπε αυτά που πράγματι ήταν τότε. Τι ομάδα ήταν εκείνη? Αλλά είχαμε πραγματικά ομάδες και δεν μας εκέγανε οι τότε διαιτητές. Μάλιστα. Το κράτος αυτό πάντοτε. Άρα λες ότι ο ΠΑΟΚ αν ήταν στην Αθήνα θα είχε καμιά δεκαριά τίτλους επιπλέον. Ναι. Για τα γεγονότα που έζησα σαν παιδί εγώ. Να σε καλά, γλυκό μου αγόρι, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Σήμερα 7.30 ώρα Ηρακλής Πας για ένα κύπελο. Ο ΠΑΟΚ με τον Άρη παίζουν την Πέμπτη, έτσι. Μάλιστα. Καλημέρα. Έλα, Βίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλώς ο να. Παίρνω από την
Αθήνα, την εθελόντη Αθήνα. Οχ, πονάνε, πονάνε, πονάνε. Παοκάρα μια ζωή, άστα Κώστα, Παοκάρα μια ζωή. Άστα Κώστα, πονάνε. Ραφίνα, Κώστα, Διονύσης. Ναι, ο Ντένις, γιόρταζε κιόλας. Ο Ντένις, ναι. Άκου τι θα σου πω, κουμπικό. Ναι. Η Νηφίτσα είναι στον πάγκο. Έτσι. Και παίρνει τα παιχνίδια πολύ έξυπνα, αθόρυβα. Έτσι. Γκρινιάζουμε όλοι. Και είναι και το γούρι του, μπορεί να το γουστάρει κιόλας αυτό που γίνεται. Εχθές η ομάδα. Σας γλεντάει που σας βρει του Λουτσέσκου το σκουφί. Ναι, ναι, ναι. Και θέλετε και θες να σου πω και κάτι. Ναι. Από τελειώνα, είναι η τελευταία εβδομάδα που παίζουμε τρία παιχνίδια συνεχόμενα. Έτσι. Παίρνοντας ο καινούριος γύρος, να ετοιμάσουν κιάλια και να περιμένουν πολλά. Η ομάδα αλλάζει τελείως. Καλά, να σου πω κάτι. Να ενισχυθούμε λιγάκι, και να θυμάσαι κάτι. Θα είναι μεγάλη διαφορά. Θα είναι μεγάλη διαφορά στο πρωτάθλημα. Εκτός, να σου πω κάτι που φοβάμαι. Για πες. Μην αρχίσουνε. Αυτά ξέρεις τα χειρουργία μέσα στο γήπεδο. Μην αρχίσει τα παράθυρα. Μην το φοβάσαι αυτό... γιατί τα ντέρμπι θα τα παίξει με ξένους διαιτητές. Άσου, δεν τους φοβάμαι. Να σου πω κάτι. Δεν τους φοβάμαι και θέλεις να σου πω και κάτι πολύ σημαντικό. Τα μάτς με τους υποδιέστερους τα παίρνεις και με κόντρα διαιτησία. Δεν έχεις θέμα. Και θα σου πω και κάτι πολύ σημαντικό, Νίκο. Ναι. Ότι εδώ στην Αθήνα έχουν μείνει ακόμα στο χέρι του Βιερίνια Φιλαμία. Το ξέρω, φίλε. Αυτή είναι η σημαία τους. Η σημαία τους για όλη τη χρονιά αυτή είναι. Το χέρι του Βιερίνια, τέλος. Και εγώ το πριν που ήμουν στη δουλειά τη Λαϊκή με έναν εκτύπη που μανουριάσα για αυτό το πράγμα. Για το χέρι του Βιερίνια, ξέρεις τι του είπα. Ναι. Διώξατε τους παίχτες και πήρατε το πούλμαν του λέω. Από εκεί και πέρα του λέω πάρετε το πούλμαν να βάλετε τους σχηματίδες να κάνετε πώς πήρε την Αθηναϊκή την μ' αρέσει ρε φίλε, γουστάρο, μ' αρέσει. Φύγε Ντένις, καλημέρα. Τρελαίνω με προφορά αθηνέζικη. Έτσι να γίνεται. Τον Παοξή με Αθηναϊκή προφορά. Ναι, ρε φίλε, συλλεκτικός. Καλημέρα όσους προλάβουμε, έλα. Έλα φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, Μαλμοπέ. Από Αριζέα, Αλμοπάρα, τι κάνουμε, καλά. Πονάνε. Πονάνε. Άκου. Λοιπόν. Λέει προχθές ο Παπαζαφυρίου, όχι προχθές, δηλαδή πριν δύο εβδομάδες. Ναι, κάνει ένα γκάλο. Έχει χαλάσει όλος ο Μπούζος με τα γκάλο. Τέλος πάντων, κάνει ένα γκάλο. Τότε ατυχία του, φίλε. Αν θέλει ο κόσμος, ακούτε. Αν θέλουν οι ακροατές να κατεβεί για δήμαρχος. Ο Παπαζαφυρίου να βγει δήμαρχος. Όχι να κατεβεί, να βγει. Γιατί, δηλαδή, τι διαφορά έχει με την Οτοπούλου, δηλαδή, γιατί να βγει. Και βγήκε. Εγώ θα συμφωνήσω 100% με Κωνσταντίνο, δηλαδή δεν κατάλαβα. Η Οτοπούλου τι έχει, δηλαδή. Ορφανώς τι έχει. Όλοι, ναι, ψάχνουν. Σας παρακαλώ, κύριε, χίλια μαρτυρίες στα δήματα δικά μου. Περάστε έξω, κύριε. Έχει ανάμεση στα πόδια, τέλος πάντων. Περάστε έξω, κύριε. Και λέγανε. Μανώλη, πέντε τον έξω. Ακούς. Ο Μανώλης είναι ο γαλλικός. Λέγανε ότι καλύτερα να μείνει στο ραδιόφωνο να κάνει εκπομπή παρά να γίνει δήμαρχος, γιατί έτσι προσφέρει πιο πολλά. Ναι. Ο Θεός ξέρετε γιατί δεν κάνει κατακλυσμό στην Ελλάδα. Γιατί, γιατί οι μισοί και παραπάνω είμαστε φελοί. Τζάμπα θα πάει ο κατακλυσμός. Τζάμπα το Θεό. Κοτάκι. Κοτάκι μου, κοτάκι μου. Κοτάκι, ωραίος. Ένα λεξιλόγιο, ένα λεξιλόγιο το Κιμπόκο θα πάρεις. Εχθές έκλαψα με το. Κλείσε, κλείσε να προλάβουμε λίγο. Με τι έκλαψες. Με τις απαιτήσεις. Ρε τι είναι αυτά που μου λες, δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω. Έχεις απαιτήσεις. Τι να το. Και το ευνοήθηκες, και το ευνοήθηκες. Απαιτήσεις και ευνοήθηκες, δεν τα λέω. Φύγε Αλμοπέ, είσαι υπέροχος. Είσαι ευνοημένος. Αυτό τι είναι, τόγετε. Ναι, σουτζουκάκι, Σμυρδέικο. Απαιτήσεις για τις απαιτήσεις. Απαιτήτη. Τι να το. Κύριε Μαλατό. Εγώ που είμαι αμαία τα πάλω παραπάνω, τι τα κάμπα μου έβαλε αυτή. Ναι, αγόρι μου του λέει. Ναι, θα πάρεις. Ένα τελευταίο για να κλείσουμε με το φίλο. Έλα φίλε, καλημέρα. Ναι. Φίλε. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Κλείσ' το ράδιο για να ακουστούμε μια χαρά. Μα είναι μακριά. Άντε, πάμε γρηγοράδα. Πάμε, πάμε, πάμε. Ναι. Δικό σου είναι αυτός. Φίλε, είσαι πολύ πίσω. Είσαι μισό λεπτό, 40 λεπτά. Καλημέρα τώρα στο τελευταίο. Καλημέρα. Καλώς το να. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Καλημέρα Νικόλα. Ραπτόπουλε. Κάνε μία ρε φίλε το Παπαζαφυρίου, έχω πετάλει στο γέλιο. Κλείσε να κάνουμε, κλείσε. Λοιπόν, θέλουμε για φινάλε λίγο Παπαζαφυρίου, με να το συνοδεύσεις με λίγο Κιμπόκο. Έλα. Πάει ο Κιμπόκο ναι. Να ζητήσει δουλειά στο, στο Παπαζαφυρίου. Ναι, πάμε, πάμε. Είναι μετά αντίμαχο. Εγώ το κάνω από το Μετόπολη τον δήμαρχο. Τα μετάμελτα είναι ένα γορίλα, δεν μ' αφήνει να πω. Ποιος είναι κύριε, τι φασαρία ακούγεται. Είναι κύριε η Παπαζαφυρίου ένας που λέγεται Κιμπόκο. Κιμπόκο, πες να περάσει μέσα. Λέγε Κιμπόκο γρήγορα σε 18 δευτερόλεπτα τι θέλεις. Θέλω δουλειά να κάνω, τι δουλειά να κάνω. 4.000 αμέ έχουν διορίσει στο Δήμο. Ένα Κιμπόκο θα αφήσω. Πέρασε αγόρι μου να διοριστείς. Επόμενος. Αχ, Θεούλης, Θεούλης. Εγώ που είμαι αμέα λέει, τι λεφτά θα πάρω. Λέει κι ο άλλος, ο Αλέξανδρος. Κι εγώ είμαι αμέα λέει, τι θα πάρω εγώ. Του λέει θα πάρεις. Κι εγώ λέω που είμαι αμέα. Κι εσύ θες. Εγώ να όλοι αμέα είμαστε. Εγώ λέω που είμαι αμέα να μην πάρω. Φύγε, φύγε, φύγε.
Τουλάχιστον 2 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις έχουν δυνατότητα να απολαμβάνουν ταχύτητες Wind Fiber έως και 200 Mbps σε όλη την Ελλάδα. Τι είναι εμπειρία Wind Fiber? Να βλέπετε ταινίες σε απίστευτη ποιότητα, να ακούτε το αγαπημένο σας τραγούδι ή άλμπουμ στο repeat, να μπαίνετε στη μάχη των online games και να στριμάρετε χωρίς lags, να πραγματοποιείτε τηλεδιασκέψεις με συνεργάτες σας χωρίς διακοπές. Κατεβάζουμε story, έρχεται ο one and only, ο μαμαλάκης του Μετρόπολης, Κωνσταντίνος Βαραγιάννης με δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Αμέσως μετά Γιώργος Ζαΐρης, Γιάννης Πάγκος, πλάκα τέλος. Στις 12 ενημέρωση στη Σέντρα με Γιώργο Μπούζο. Στις 2 θα ακούσετε ξανά μανά το κουμπαράκι. Και ποκό, και ποκό. Μαζί στις 6, μαζί με τον Θανάση Κυλώνη. Να έχετε ένα υπέροχο πρωινό. Καλημέρα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε.